Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό του χοροχοπή βινογαβεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε ώρα για να κάνουμε κλειστή τρύπα στα αγόρια, να περάσουμε τη βαρακότητα από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θετικιά ζουμουσάδα. Κοπιάστε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας, είτε είστε εδώ από κάτω στην Φράγκον και στη Λέοντο Σοφού, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, σε βόρειους πόλους, νότιους πόλους, σε Οκεανίες, Αυστραλίες, Αμερικές, Καναδάδες, στην Ασία, οπουδήποτε και να είστε, σε Αφρικές, ελάτε στην τεράστια παρέα μας, ελάτε στη μεγάλη αγκαλιά μας, ελάτε στο ζουμουσού, ελάτε μαζί με τους υπόλοιπους αθλητήριους, να περάσουμε και σήμερα ωραία. Να μιλήσουμε για μπαλίτσα, να κάνουμε το μουχαμπέτι μας, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ, διότι ως γνωστός αυτή την παρέα δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η όρεξη για ζωή και όλα τα άλλα που μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεστε, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα! Τι κάνετε, μπουλάκια μου? Όλα εντάξει? Να πω, πριν ξεκινήσω να πω χορηγού σου, ξουμούξου τον Ατάλο, και ευχαριστώ τον Χρήστο που με ειδοποίησε. Στον περιφερειακό γίνεται αβαβάου παπαπάου, από ανατολικά ξεκινώντας από Τούμπα και προχωρώντας μεγάλη ουρά, μεγάλο μποτιλιάρισμα, γιατί έχει μείνει κάποιο αυτοκίνητο και καταλαβαίνετε έτσι όπως φτιάχτηκε αυτός ο περιφερειακός, βέβαια σε σχέση με την αρχική του μορφή που ήταν περιφερειακός με φανάρια, φοβερό δηλαδή, ήταν σαν να φτιάξαμε ας πούμε κλειστό αεροδρόμιο. Δηλαδή αεροδιάδρομο καταπληκτικός με φωτάκια. Υπέροχος με ωραίες λωρίδες κάτω, αυτά τέλεια, με κάτι κόνους υπέροχους, αλλά το κλείσαμε από πάνω τον αεροδιάδρομο. Εκεί που ξεκινάνε για τα αεροπλάνα για να απογειωθούν, το κάναμε κλειστό. Το ίδιο πράγμα κάναμε περιφερειακό κάποια στιγμή με φανάρια. Δεν υπάρχει αυτό, ήταν παγκόσμια πατέντα. Τέλος πάντων, δεν έχουν φροντίσει να υπάρχει μια λωρίδα η οποία να είναι ασφαλείας, και έτσι όταν μείνει ένα αυτοκίνητο δεν θεωρείται λωρίδα ασφαλείας αυτό που υπάρχει δεξιά εκεί. Είναι... εντάξει, γελάει ο κόσμος. Οπότε, ιδιαίτερη προσοχή, μειώστε ταχύτητα. Όσοι κατευθύνεστε, το ξαναλέω, από ανατολικά προς δυτικά, από Τούμπα ξεκινάει το ζόρι και η ουρά και το μποτιλιάρισμα. Αν μπορείτε, κάντε την από τις εξόδους εκεί, ξέρω εγώ, στα Κάστρα ή στην Τούμπα ή στην Πηλαία, οπουδήποτε φύγετε, αποφύγετε το μποτιλιάρισμα και να μην καθυστερήσετε στη δουλειά σας και να μην φάτε το ζόρι, ό,τι και να είναι βέβαια. Η παρεούλα σας, το ραδιοφωνάκι μας, η εκπομπούλα μας, και τα λέω έτσι με πολύ αγάπη, έχω πει πολλές φορές, το υποκοριστικό δεν σημαίνει ότι το βλέπουμε κάτι εντάξει μωρέ. Σε καμία περίπτωση, και μπορώ να σας πω πάρα πολλές λέξεις και αυτοί που σκέφτεστε, οι άντρες για τις γυναίκες, που δείχνει έτσι μια αγάπη για το άλλο φύλο, μια αναγνώριση, και εννοώ φυσικά τη λέξη κοριτσάκι, έτσι όπως μπορεί να πει στην φίλη σου, τη γυναίκα σου, τη συμβία σου, τη σύντροφό σου. Αυτό σκεφτόμουν, αλλά και το άλλο που σκέφτεστε βεβαίως, καμία αντίρρηση δεν έχω, και το έχω τονίσει πολλές φορές αυτό. Ας πούμε για το μπασκετάκι που λέμε, δεν το λέμε υποτιμητικά. Ή όταν λέμε πάμε να δούμε μπαλίτσα, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο είναι παρακατιανό ή πεταμένο. Να πω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και σήμερα είναι μαζί μας, εννοείται, ειδικά αυτό το διάστημα με συσκευές Morris, αλλά με όλες τις συσκευές σε έκπτωση, με τις τιμές πραγματικά να πιάνουν πάτο. Κάντε τη βόλτα σε Παπαδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, και κλιματιστικά εννοείται, και τηλεοράσεις και κινητά και τάμπλετ και ό,τι θέλετε, και ψυγεία και καταψύκτες και τα πάντα όλα στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε αυτό το οποίο θέλετε και αγαπάτε. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Να πω ότι θα δώσουμε πάλι σούπερ δώρο την επόμενη εβδομάδα. Δώσαμε ένα κινητό Samsung Galaxy, δώσαμε ένα tablet Lenovo. Θα δώσουμε τώρα την άλλη εβδομάδα πάλι σπουδαίο δώρο. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι για το πιο φρέσκο, για το πιο νόστιμο, το πιο υπέροχο θαλασσινό Αιγαίων, οι δύο ψαραγορές, και στο διοικητήριο 214.000 και στο ρεόκαστρο 695666, πεντανόστιμα και κλεκτά, βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας, πε και φε, παίρνετε και φεύγετε, έχει δηλαδή και take away που λένε στην ορεινή Αχαΐα. Και βέβαια εκεί θα βρείτε ό,τι λαχταριστό θέλετε, ό,τι υπέροχο και φρεσκότατο για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, Τσαντεκίδης Cars,
Αυτό είναι το αδιαφιλονίκητο νούμερο ένα σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και ιδιωτικό και επαγγελματικό. Φοβερά πράγματα θα είδετε εκεί, τα θηρία που έχει, τα αγροτικά τα οποία είναι κοσμήματα πραγματικά, δικάμπινα. Εκεί θα βρείτε και ταξί, εσείς που θέλετε να αλλάξετε το παλιό σας ταξί. Αυτός είναι ο δρόμος σας, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, εκεί στο Ωρεόκαστρο, ανεβαίνοντας. Τσαντεκίδης Cars. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό ήθελα να βάλω γιατί έχουμε καιρό να το βάλουμε και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα. Έτσι, έτσι. Έτσι όμορφα. Να μπούμε σιγά σιγά σε mood, σε διάθεση. Να ανοίξουμε γραμμούλες μετά. Να συζητήσουμε για μπαλίτσα, για την παοκάρα, για ό,τι εσείς αγαπάτε και γουστάρετε. Την καλημέρα μας Ελλάδα και εξωτερικό, είτε πηγαίνετε στη δουλειά, είτε είστε στα νυχτερινός και γυρίζετε τη δουλειά, ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας ή τελειώνουμε τη νύχτα μας, για εσάς που τώρα γυρίζετε από νύχτα και ακόμα πολλά καταστήματα είναι κλειστά. Εσένα. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο καρδάσι μου στην Πάτρα. Γεια σου, Νεκταράκο. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα που θυμίζουν εσένα. Άρε Μαριάννα Παπαμακαρίου, όταν τελειώσει όλο αυτό το βάσανο, όταν καθαρίσουμε από αυτή την ιστορία, θα φέρουμε κόσμο στο στούντιο, θα κάνουμε πράγματα όπως έχουμε υποσχεθεί, να έχουμε την υγειά μας και εγώ και εσείς να ανταμώνουμε ραδιοφωνικά, να μοιραζόμαστε πράγματα όπως μοιραστήκαμε αυτή την περιπέτεια και την περάσαμε μαζί και την περνάμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει, ακόμα κόσμος υπάρχει που ταλαιπωρείται. Ανοίξουν και τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ. Θα γυρίσω. Εκεί που με τα μάτια θολωμένα μου έλεγες ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα. Η μεγάλη Μαριάννα Παπαμακαρίου, ο τεράστιος Σταύρος Παζαρέτζης και βέβαια ο αείμνηστος, ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο αλυσμόνητος Αντώνης Βαρδής που το έγραψε αυτό. Και εδώ τα σάζια. Πάμε, πάμε να ταξιδέψουμε μαζί. Έλα, πέρασε μας απέναντι. Ευχαριστήθηκα. Μου θυμίζουν εσένα.
Ένα ευχαριστώ που δείχνετε κατανόηση στις ανάγκες του υποφαινόμενου. Να βγάλει σεκλέτη, να βγάλει ταλκά, να βγάλει δέρτη. Χθες αποδείχτηκε για μία ακόμα φορά γιατί είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε, που αγαπάμε, που ζούμε και αναπνέουμε για αυτή την ομάδα με τα τέσσερα γράμματα. Αποδείχτηκε για μία ακόμα φορά γιατί αυτό διδάξαμε στα παιδιά μας και τα παιδιά μας θα το διδάξουν στα δικά τους παιδιά. Βέβαια, αποδείχτηκε για μία ακόμα φορά ποιοι είναι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο. Οι πιο βρώμικοι από όλους είναι αυτοί που σπεύδουν να μιλήσουν για καθαρότητα. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ο Νέρωνας να μιλάει για πυρασφάλεια και για προσοχή, το πώς πετάμε το σπίρτο μας, μην κάψουμε καμιά πόλη. Φοβερό. Είναι σαν να μιλάει ο Αδόλφος Χίτλερ για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, για την ισότητα μεταξύ των φυλών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο λόγος φυσικά για το handball, όπου έγινε τι, η μόνη ομάδα η οποία ούσα πρωταθλήτρια, και μιλάω για την ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ, η μόνη ομάδα λοιπόν που είχε τα κότσια, που έμεινε πιστή στις αρχές της, που δεν έκανε σκόντο στα πιστεύω της και δεν ξέχασε τα ιδανικά της μπροστά σε έναν ακόμα τίτλο, ήταν ο ΠΑΟΚ. 14-1 παρακαλώ στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας των Ομάδων Handball. Και ενώ λοιπόν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μόνος που είπε, παιδιά, όχι, παύλα, τίτλο στα χαρτιά, δεν εμείς. Δεν γουστάρουμε, δεν θέλουμε, το ξαναλέω. 14-1. Σήμερα, αντίστοιχα, η εφημερίδα που είναι φύλλα προσκύμενη στην ΑΕΚ πανηγυρίζει μπροστά το τίτλο της ομάδας handball της ΑΕΚ στους άντρες. Ο Ολυμπιακός ανακοινώσει ο Καραπαπάς και αυτά, να, δεν είναι χάρτινα και είδατε. Μιλάει για ξεφτύλες, μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να αναπαράγω τώρα, να νερώσω το στόμα μου πρωί-πρωί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξεχνά βέβαια και ούτε τον ενημέρωσε κανένας. Ξέρεις, φίλε, αυτοί ψηφίσαν ότι δεν το θέλουν αυτό. Είναι οι μόνοι. Μην εκτίθεσαι, δες λίγο τι γράφεις πριν το γράψεις. 14-1 στην ψηφοφορία. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια βγήκε και ανακοίνωση από τον ΑΣ και καλώς έκανε και βγήκε. Μετά από τις αναρτήσεις του Ολυμπιακού για χάρτινα και τέτοια, το ξαναλέω, την ώρα που ο ΠΑΟΚ ήταν η μοναδική ομάδα που μειοψήφισε στην ψηφοφορία της ΟΧΕ για την ανάδειξη των πρωταθλητών στα πρωταθλήματα αντρών και γυναικών στο handball, μένοντας πιστός ο ΠΑΟΚ στα πιστεύω του. Τίτλος μόνο μέσα στο γήπεδο. Και βέβαια οι ερυθρόλευκοι υποκόμοι έτρεξαν αμέσως να πούν αυτά έτσι αλλιώς. Διαβάζω την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Πήρε φωτιά η κόκκινη μονταζιέρα, η οποία θέλει να εξισώσει τη φαταουλική στάση των ερυθρολεύκων με την περήφανη στάση του ΠΑΟΚ, παίρνοντας αφορμή από την απόφαση της ΟΧΕ, η Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης Ελλάδος. Αυτό δεν είναι το ΟΧΕ? Νομίζω δηλαδή αυτό πρέπει να είναι το ΟΧΕ, η Ομοσπονδία Handball. Βέβαια ξέχασα να αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν το μοναδικό σωματείο το οποίο μέσω του Γρηγόρη Πετρίδη μειοψήφισε κρατώντας στεναρή στάση στην ψηφοφορία της ΟΧΕ, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε ότι προσπαθούσε όλες αυτές τις μέρες να πείσει συμβούλους της Ομοσπονδίας να ψηφίσουν υπέρ της διακοπής των πρωταθλημάτων χωρίς ανακήρυξη πρωταθλητών. Ας είναι καλά η πλειοψηφία των πρόθυμων βορειοελλαδιτών συμβούλων της ΟΧΕ που γύρισε την πλάτη στη στάση του ΠΑΟΚ. Καλά. Για μία ακόμα φορά το έχει αποτυπώσει πολύ ωραία με ένα ποστάρισμα. 14-1. Όλοι τους και μόνοι μας. Πάλι. Αυτά για αυτούς που λένε ότι
Λέμε πράγματα υπερβολικά ή τα βλέπουμε όπως θέλουμε εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Στή διάβασε, λέει, την ανακοίνωση. Βρες την ανακοίνωση της θύρας 7, είναι κατάπτυστη. Σιγά, Στέλιο μου, σιγά μη διαβάσουν την ανακοίνωση της θύρας 7, την εκπομπή. Σιγά, δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρουμε. Κράτησαν πάλι αυτό που ήθελαν. Βεβαίως το κάνει αυτός ο οποίος έχει λερωμένη τη φωλιά του. Είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει τέτοια πρωταθλήματα χάρτινα. Έχει πάρει ψεύτικους τίτλους και σκούζει τώρα γιατί. Εμείς παιδιά είπαμε δεν θέλουμε. Ψηφίσαμε μόνον εμείς. Ότι δεν το που το αξίζουν τα κορίτσια, έτσι είναι ξεκάθαρα. Τα κορίτσια του handball. Δεν θα δείτε ούτε μπουζούκια, ούτε πανηγυρισμούς, ούτε πρωτοσέλιδα, ούτε διθυράμβους. Αυτό, υπενθύμηση για μία ακόμα φορά. Αυτό δεν αντέχουν. Το ότι είμαστε έτσι. Το ότι είμαστε αλλιώς. Το ότι είμαστε τέτοιοι. Το ότι είμαστε από άλλη φτιάξη. Ότι είμαστε από άλλο υλικό. Ότι έχουμε άλλο DNA. Ότι έχουμε άλλη ιδιοσυγκρασία. Ότι έχουμε άλλη μενταλιτέ. Ότι έχουμε άλλο χαρακτήρα. Ότι έχουμε άλλα μυαλά. Ότι έχουμε άλλα πιστεύω. Ότι έχουμε άλλες αρχές. Ότι έχουμε άλλο πράγμα μέσα στο μυαλό μας για το τι είναι αυτό που υποστηρίζουμε. Και δεν έχει να κάνει με πρωταθλήματα, με τίτλους. Πολλό μάλλον δε όταν οι τίτλοι αυτοί είναι στα χαρτιά. Είναι σε κάποιο γραφείο. Το μήνυμα το δώσαμε για μία ακόμα φορά. Μπράβο. Χίλια μπράβο στους ανθρώπους του handball, στον κύριο Πετρίδη και στην ομάδα δηλαδή, στον ΑΣ, που αυτός είναι, που είναι η μαμά του λόγου, για μια ακόμα φορά. Κατά τα άλλα, η σκηνή χθες, οι πόντι εύζωνες στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη να αλλάζουν τους σολιάδες, ανατριχύλα, ασχοληθήκαμε και το πρωί και το μεσημέρι. Αυτό έπρεπε να... Όχι αυτό έπρεπε, αυτό θέλαμε να κάνουμε. Αυτό επιτάσσει η ημέρα η χθεσινή. Και πάντοτε όσο έχουμε υγεία, όσο έχουμε στεκόμαστε στα πόδια μας, όσο έχουμε φωνή, όσο έχουμε μικρόφωνο, αυτό θα κάνουμε, δεν θα ξεχνάμε. Και έχουμε μέρες να λέμε και για μπάλα και για ΚΑΣ και για δικαστήρια και για και. Ο Δούκας τους έκανε ρόμπα κατά τα άλλα εχθές, αυτούς που βιαστήκανε πάλι να πούνε για το ΚΑΣ. Αυτό που έχουμε πει, δεν αφήνεις να πέσει κάτω πραγματικά τίποτα. Οι ίδιοι που λέγανε άντε να δικάσουμε, τώρα πανηγύρισαν επειδή πήραν αβολή και πάει για το Σεπτέμβρη. Αν πάει για το Σεπτέμβρη και αν ισχύει αυτό ότι δεν δικάζεται τίποτα μέχρι τις 24 Αυγούστου. Γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα πρόεδρος. Μην σας ζαλίζω τώρα το κεφάλι. Από εκεί και πέρα πάμε. Απέναντί μας ξεκινούν οι ομαδικές προπονήσεις. Και στο μυαλό μας πρέπει να είναι, μετά από πάνω από 2 μήνες, αφού αποφάσισαν κάποιοι ότι ντε και καλά πρέπει να παιχτεί ποδόσφαιρο, ό,τι ποδόσφαιρο θα είναι αυτό, με όποιες συνθήκες, διευκρινίζω, επειδή υπάρχει απορία σε αρκετούς ότι θα υπάρχει ΒΑΡ. Τώρα βέβαια το ότι στο ΒΑΡ θα είναι Έλληνες μπουμπούκια με ανησυχεί από λίγο ως πάρα πολύ, για να μην πω έντονα, τελείως, δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Αλλά από το να μην υπάρχει καθόλου ΒΑΡ, όπως αρκετά ψιθυρίστηκε, όπως αρκετά γράφτηκε στις αρχές, όπως άφηναν να διαρρεύσει διάφορες προσωπικότητες τεράστιες της δημοσιογραφίας, στα υποτίθεται αντικειμενικά site που περνούν αυτά που θέλουν με τρόπο όμορφο. Ευτυχώς ΒΑΡ, το είδαμε και στη Γερμανία, μια χαρά, και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Αποστασούλα, μια χαρά, στο βάρο ένα στη μία γωνία, ο άλλος στην άλλη, κανονικά. Αν θέλετε βάλετε και ένα, πόσο κοστίζει ένα plexiglass που θα βάλεις ανάμεσα. Πόσο κοστίζει. Εδώ έμαθα, στο φροντιστήριο που δουλεύει η Γεωργία, πήγε προχθές
για να κάνουν διαδικτυακό μάθημα και μου λέει ανάμεσα στα θρανία, στον σιρδάρι, το φροντιστήριο, έχει βάλει παντού plexiglass. Παντού, ανάμεσα στα θρανία, για να μην υπάρχει επαφή των μαθητών όταν επιστρέψουν στις τάξεις, γιατί ακόμα γίνεται το μάθημα μέσω διαδικτύου. Όμορφα και ωραία τα εξηγούμε, όμορφα και ωραία και χαροπά, πάρα πολύ εύκολα, μπαίνει το plexiglass, μια χαρά με το VAR. Τώρα το ότι θα γίνει με Έλληνες γιατίτες, θα γίνει το υπόλοιπο με Έλληνες γιατίτες, το καταλαβαίνετε. Και δεν μπορούν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, άμα θα παίζουμε συνέχεια, να έρχονται, γιατί δεν είναι μόνο αυτός που σφυρίζει, είναι και η βοηθή, είναι ο τέταρτος, είναι ολόκληρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα θα πάμε τους Έλληνες. Με τους Κομίνιδες, παιδιά. Δεν μπορώ αυτόν όταν βλέπω αυτή τη φάτσα. Δεν μπορώ. Ο κομμένος από το Avatar. Αυτός που πήγε στα γυρίσματα και του πάνε, φίλε, κάνε λίγο το διαιτητή και θα σε καλέσουμε για το δεύτερο κύκλο. Είμαστε πλήρες αυτή τη στιγμή. Θα σε ειδοποιήσουμε. Αυτή τη φάτσα. Τώρα, πέρα από τα VAR, πέρα από τις συνθήκες, τις ιδιαίτερες, πέρα από το ότι δεν θα υπάρχει κόσμος στην εξέδρα, η ομάδα οφείλει ξεκούραστη πλέον 100%. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όπως λέμε ότι ναι, δεν ξέρουμε σε τι φυσική κατάσταση θα είναι οι παίκτες κτλ. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι 2 μήνες δεν κάθεσαι ούτε το καλοκαίρι. 2 μήνες. Άρα, με καθαρό μυαλό, με ξεκούραστο σώμα, ίσως και με μία αυτοκριτική για το τι κάναμε λάθος, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, μπαίνουμε και μπαίνουμε κατευθείαν με πάθος και με φλόγα στα μάτια. Δεν θέλουμε να δούμε δεύτερη φορά το δισεξαμαρτίν ουκ ανδρός σοφού, εγώ να πω το δισεξαμαρτίν ουκ ομάδας σοφής, να ξαναδούμε την ομάδα να μπαίνει έτσι όπως μπήκε με το Γαύρο στον αγώνα πρωταθλήματος, όπου ήμασταν πραγματικά απόντες. Δεν κατεβήκαμε ποτέ. Και αλώνιζε ο Τσιμίκας. Δεν βρέθηκε ένας να κάνει ένα μαρκάρισμα. Και ήτανε ο τυφλός, ήμασταν οι τυφλοί με τους μονόφθαλμους. Γιατί αυτό έγινε, παιδιά. Λυπάμαι άμα κάποιος έχει άλλη άποψη. Εγώ υποστηρίζω αυτό. Αυτό είδα. Αυτό είδαμε. Άρα ξεκινάς καταρχήν όχι με το σκεπτικό ότι είμαι 14 βαθμούς μακριά. Ξεκινάς με το σκεπτικό ότι είμαι 7 βαθμούς και ότι ο άλλος πιθανόν να έχει αφαιρέσει αυτά για τα έσχη που έχει κάνει, για τα θέματα τα γνωστά, με τα στημένα κτλ. Άρα δεν αφήνω στην τύχη τίποτα. Μπαίνω και παίζω σαν να είμαστε με 0 βαθμούς και οι δύο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Πρέπει η ομάδα να μπει και να τρώει σίδερα, παιδιά. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Και από το Φερέιρα που καλές εντυπώσεις δεν άφησε φέτος. Και όταν, ξέρετε, σταματάνε οι αγώνες, έχεις πολύ χρόνο να κάνεις τον απολογισμό, να δεις τι έχει πάει λάθος, τι δεν έκανε σωστά. Βεβαίως είπαμε με τα ελαφρυντικά του, γιατί η ομάδα δεν είναι αυτή που επέλεξε ο ίδιος να χτίσει. Ήρθε τελευταία στιγμή, βεβαίως, ναι, τα είπαμε όλα αυτά, να μην ξαναλέμε τα ίδια και κουράζουμε. Αλλά δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι και πολύ μαγκωμένος που έμεινε και περιμένει να το γυρίσει. Ξεκίνα από τώρα. Ξεκίνα. Με μία νίκη στο πρώτο μάτς στην Τούμπα απέναντι σε αυτούς, μείωσε τη διαφορά αμέσως, βάλ τους σε διαδικασία να αγχώνονται και πήγαινε χτύπω όλα τα μάτς. 10 παιχνιδάκια, 10 ματσάκια είναι στο πρωτάθλημα και άλλα 2 στο κύπελο. Απόκλεισέ τους, παίξε τελικό, πάρε και το κύπελο για να δείξεις. Μέσα σε εισαγωγικά το βάζω, να μας δώσει και μία προκαταβολή για αυτά που θα δούμε του χρόνου.
Για τον Κρέσπο που ρωτάτε, υπεραπαραίτητος, γίνονται όλες οι ενέργειες για να μπορέσει να είναι εδώ τέλη του μήνα και να μπει και αυτός μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Τώρα βέβαια όλο αυτό το διάστημα πώς ο άνθρωπος γυμναζόταν εκεί, πώς όλα αυτά, είπαμε, είναι ιδιάζουσα, είναι ιδιαίτερη η κατάσταση, είναι διαφορετικά όλα, πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει. Οι παίχτες πρέπει να δείξουν ότι συναισθάνονται ότι είναι ευλογία να είναι αυτή ειδικά την περίοδο στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να ανταποδώσουν το ότι δεν έγινε καμία κουβέντα για να κοπούν μισθοί, να κοπούν συμβόλαια και τέτοια πράγματα, αυτά που ακούγονται σε άλλες ομάδες ότι γεια σας δεν έχουν να πληρωθούν ή είναι απλήρωτοι και τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν εδώ. Άσχετα το ότι τα νέα συμβόλαια θα είναι διαφορετικά ή άσχετα το ότι δεν μπορεί να υπάρξουν συμβόλαια τα οποία θα είναι 1,5 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια, πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ είναι ασφαλής, πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ευλογία που είναι στον ΠΑΟΚ, πρέπει να ανταποδώσουν μέσα στο γήπεδο αυτή την ασφάλεια που τους προσφέρει ο Ιβάν και η ομάδα, που δεν τους λείπει τίποτα, που είναι όλα τακτοποιημένα και που ούτε καν περνάει από το μυαλό τους μήπως δεν πληρωθούμε, μήπως ο πρόεδρος δεν έχει να δώσει, μήπως οι οικογένειές μας θα περάσουν δύσκολα, μήπως θα αναπλήρωτα τα νίκια μας, μήπως τα δίδακτρά μας, μήπως τα εισιτήριά μας, μήπως τα πρι μας, μήπως δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ένα πράγμα μόνο στο μυαλό τους, να μπουν μέσα και να αρπάξουν τον κάθε αντίπαλο από το λαιμό, να τον κοπανίσουν κάτω. Αγωνιστικά πάντα μιλάω. Μη δούμε νοθρότητα, μη δούμε όχ αδερφέ και όχ τώρα εμείς μας φέραν να παίξουμε. Σε καμία περίπτωση. Αυτό έχω εγώ στο μυαλό μου. Τώρα ποιοι θα παίξουν, πώς θα παίξουν, ποιοι θα βάλουν τα πόδια στη φωτιά, αν θα παίξουν αυτοί που ξέρουν ότι πιθανόν να φύγουν, ποιους θα επιλέξει, τι σύστημα, αυτά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλουνού δουλειά είναι. Συγγνώμη. Αλλουνού δουλειά είναι να το αποφασίσει. Για να του πω τώρα. Παίξε 4-2-3-1, παίξε 4-4-2, βάλε αυτόν. Εντάξει, άντε και το είπα εγώ. Άλλος αποφασίζει. Άλλος. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για Μπαλίτσα, γιατί μας έλειψε πάρα πολύ. Ναι, κοιτάξαμε όλο αυτό το διάστημα με διάφορα πράγματα στην εκπομπή να το πάμε αλλού με τα αφιερώματά μας, με τα μονοθεματικά μας, με τις ελληνικές ταινίες, με τις ατάκες, με τα αφιερώματα στον Στράτο, στα λαϊκά τραγούδια, στα ανέκδοτα, στο Τσακ Νόρις, στα όλα αυτά που κάναμε αυτές τις μέρες με τα δικά μας. Όμως κακά τα ψέματα, άμα δεν κυλάει η Μπαλίτσα, άμα δεν βλέπουμε την ασπρόμαυρη με τον δικέφαλο αετός ο στήθος, λείπει κάτι. Όλα είναι υποκατάστατα. Όλα προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είπαμε, η δική μου προσωπική άποψη, δεν θα έμπαινα να ξαναπαίξω πριν το καλοκαίρι. Αυτό είναι όμως η δική μου άποψη. Τέλος. Παιδιά, αφήστε τα. Αφού δεν υπάρχει. Αφήστε το. Παύλα. Παύλα. Διότι ήταν ένα είδος πολέμου. Μπορεί να μην είχε κράνη, όπλα, εξαρτήσεις, χειροβομβίδες και τάγκς. Ήταν ένα είδος πολέμου αυτό που γνώρισε ο πλανήτης. Η μεγαλύτερη δυστυχία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα πώς, γιατί, με τι τρόπο, από πού ξεκίνησε, γιατί το άφησαν, γιατί εκεί, αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς λέμε τι συνέβη και πώς έφυγαν τόσοι άνθρωποι. Και πώς προσέχουμε ακόμα κάθε τι, το κάθε τι. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Να ανοίξουμε γραμμούλες. Θυμίζω, Ελλάς Auto Service, αυτό είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί στο Άβαλο το ξενοδοχείο. Έχει φτιάξει η οικογένεια Χατζοπούλου το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Έχει μαζέψει τους καλύτερους και φανοποιείο και βαφείο και τμήμα υγραεριοκίνησης και καλύμπρες και τμήμα ελαστικών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. 47-43-12. Ελλάς Auto Service. Με την εγγύηση της κορυφαίας
οδικής ασφάλειας. Ξέρω ότι το αυτοκίνητό σας εκεί είναι στα καλύτερα χέρια. Πάμε γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε με γραμμούλες! Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε το μηνύματάκι σας στο 54222, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε μέσω γραπτής οδού. 62 λεπτουδάκια είναι το μήνυμα, το τονίζουμε, είναι στη μισή τιμή από το παλιό νούμερο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πλέον αυτή τη χρέωση για εσάς. Πάμε να στα λαμπιόνια που ανεβοσβήνουν, να πάρουμε τις γραμμές, να συζητήσουμε. Εδώ είμαστε, πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φτέδερο, τα οποιος, γιατί ξέρω την απάντηση. Την παίρνετε την απάντηση και 2 με 3 που ερχόμαστε το μεσημεράκι για την εκπομπή ποιος αυτός 4-0. Πάμε, ναι. Αν τολμάς ρώτα. Ποιος είναι? Αν τολμάς ρώτα. Ποιος είναι? Αυτός 1-0 είναι. Δεν άκουσα. Ποιος, γιατί έκανε διακοπή. Ποιος είναι, παρακαλώ? Αυτός 1-0 είναι. Ποιος, δεν άκουσα. Αυτός 1-0. Εκεί θα ξεχαρμανιάσω. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Καταρχήν, έχεις κάνει 3-0 στο 10. Από το πρωί να ξεκινήσεις μέχρι 10 χρόνια να στο λέω για να, έτσι να το ευχαριστηθώ. Και έχω ένα άχτι. Δεν άκουσα όμως. Εκεί που δεν φαντάζεσαι. Δεν άκουσα. Ποιος είναι? Ποιος? Ποιος? Δεν σας ακούω. Ποιος? Αυτός 1-0. Και με κίνηση. Μα σε βλέπω. Και με κίνηση. Μόνο εσύ δεν θα κάνεις κίνηση. Έλα, πάμε τώρα, πάμε! Πάμε, έλα! Πάμε, αρχινάει το πρωτάθλημα, το σοβαρό! Έτσι, το γελίο! Έτσι, ναι, έτσι. Κάερε, στα περμητίδων Λεβαντάς και στο πλικατόριο! Όπερ! Που σημαίνει... Ναι. Θα μιλάς ελληνικά, τι, γιατί εγώ είμαι πόντιος! Το όπερ τι είναι, αρχαία ελληνικά είναι, τι! Όπερ, αυτό που σημαίνει δηλαδή! Αυτό που εγώ σημαίνει. Ξέρω καθαρά ποντιακά. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και κανονικά, κανονικά. Κουφάλα νεκροθάπτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Σε παρακαλώ. Τον κορονοϊό τον πεθάναμε, τελείωσε. Δεν τελειώσαμε, τελείωσε. Πάει αλλά... αυτός. Αλλά συνεχίζουμε. Ναι, να προσέχουμε. Παρακάτω, να προσέχουμε. Χεράκια, χεράκια. Καλά, ρε μαλαμπίπηδες. Μαλαμπίπηδες. Όταν θα έρθει να γίνει κεφαλιά, παραδείγματος χάρη ο Βαρέλα, τι θα πει, δικιά μου είναι, ρε, επιθετική ή δικιά σου είναι τώρα η κεφαλιά? Ποιος πρέπει να διεκδικήσει την μπάλα? Κι αν του έρθει να φτερνιστεί, είναι κόκκινη κάρτα, μα δεν βάλει το χέρι. Να του φύσει στα μούτρα. Να φάει κόκκινη. Όλοι να τους στείλουν στα μούτρα από το πρώτο παιχνίδι να διακοπεί το πρωτάθλημα το Μουσαντένιο. Λυσάξανε. Κάθονται, ακούω κάτι εκπομπές, ρε Κωστή, εχθές το βράδυ στο δικό μας ραδιόφωνο. Ο ευνοούμενος ΠΑΟΚ. Ποιος ευνοούμενος, ρε, με τον Γεραπετρίτη? Καλά τώρα, θες να το συζητήσουμε αυτό? Πατακτίδες, πατακτίδες. Τι να συζητήσουμε? Απλήρου τους ποδοσφαιριστές. Το άνδρο 44-18! Μην μπαίνεις καν! Απλήρωτες εργάτριες στο Μαρινόπουλο! Μην μπαίνεις καν στη διαδικασία! Γυρίσατε από το άνδρο 44, πήρατε Καστίγιο, Ροναλντίνιο, πήγατε άλλα 60 εκατομμύρια, ξεχάσατε δελτία, ξαναπέσατε! Από μόνοι σας τα τραβάτε όλα! Είναι ευνοούμενος ο Σαββίδης! Μπαίνει στη διαδικασία να εξηγήσει. Μα μπαίνει στη διαδικασία να εξηγήσει. Ούτε καν, Παύλο. Μην μιλάτε. Παύλο, όχι, πρέπει να του τα πει κάποιο. Τι να πει, γιατί, ρε, τι να πει. Κοίταξε, βγαίνουν παιδάκια 35 και 40 χρονών, του ακούω εγώ. Εγώ ξέρει τι λύκο είμαι. Λύκο μοναχό. Τη Δευτέρα είχα γενέθλια, ε. Α, σοβαρά! 18 Μαΐου. Όχι, ρε φίλε. Φορτώθηκα άλλο ένα χρόνο. Εντάξει, δεν είναι τα 62, είναι μια χαρά ηλικία είναι τα 62. Φιλάκια. Ευχαριστώ, σε χρωστάω ένα τραπέζι. Για το αυτός 1-0. Και με καρέκλες. Παυλάρα μου. Καλά ρε, είναι ντροπή ρε αυτό το πράγμα ρε Κωστή, για όνομα του Θεού. Μην μπαίνεις καν, φίλε. Δώσε το ρε, πάρτε το ρε, να μην διακινδυνεύσουν ζωές ρε. Χαλάστε ότι τη ζαχαρέκια. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Τον κάθε περίεργο. Απαγορεύεται η μάσκα. Ναι. Στο σούπερ μάρκετ, στα λεωφορεία,
Τα αυτά και παντού και ξέρω εγώ στα αεροπλάνα και παντού. Όχι απαγορεύεται. Στο ψητοπολείο γιατί ήταν η δουλειά μου. Που ζηματιούνται οι άνθρωποι. Κι όμως φοράνε μέσα τα παιδιά. Μέσα καίγονται. Φοράνε φίλε. Τρία άτομα ρε. Πάτε να τους δείτε ρε. Φοράνε, εσείς φίλε. Που κυβερνάτε. Εσείς που κυβερνάτε πάτε να δουλέψετε εκεί 5 λεπτά. Με 45 βαθμούς. 40 βαθμούς έξω και 35 σύν 75 βαθμούς θερμοκρασία. Να μην μπορείς να πάρεις ανάσα. Μέσα. Να βγάλεις το μεροκάματό σου. Βάσανο. Αυτά είναι τα μέτρα που παίρνετε. Βάσανο. Βάσανο. Και κάτι άλλο που ήθελα να το πω, άκουγα γιατί δεν είχα τηλέφωνο, χάλασε το τηλέφωνό μου και μιλούσα με τον κουμπάρο μου όπως είχα πει όταν περπατούσα με τον κουμπάρο μου και τώρα αυτό εδώ πέρα το πήρα εχθές. Εντάξει, νομίζω ότι εντάξει πρέπει να μια είναι καλό τώρα. Εσύ. Για να μια δούμε. Χαρά. Για να δούμε μια χαρά ακούγομαι και μια χαρά τα ακούω κι εγώ. Το μόνο που σε έκανα αυτό σε ένα μηδέν φτάνει. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Έχουμε τόσα χρόνια την καραντίνα. Δεν μπορούσαν από εδώ Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Αλβανία, δεν έχει ξένους διαιτητές. Τα παλιά τα πρωταθλήματα πώς γινόταν με Βουλγάρους και με Σέρβους διαιτητές. Μια χαρά, φέρνανε και τον βάζανε να σφυρίξει και σε 7 μάτς, να πούμε. Ο δικός θα έρθουνε. Ο δικός και με τα πόδια θα έρχοντανε. Λεφτά υπάρχουν, είπαν κάποιοι. Μαρα, καλά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Βεβαίως, μονόπολης. Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχουν λεφτά. Α, μπράβο. Εμείς παρουσίσαμε στα 46 μας χρόνια και έχουμε 22 χρόνια προϋπηρεσία και ένσημα 7.500, δεν παίρνουμε κανένα φράγκο, ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα. Άψιση να πεθάνουμε εμείς οι συνταξιούχοι. Μιλάω για συγκεκριμένη κατηγορία, Κωστή μου, τα έχω καιρό ναι, αυτά μαζεμένα μέσα μου. Και πρέπει να τα πω στον αέρα. Να τους δώσω τα 560 και να μου δώσουν αυτοί που θα πάρουν τα 1300 γιατί και αυτοί τα δικαιούνται να τα πάρουν, Δεν λέω, οι άνθρωποι είναι δικά τους λεφτά. Αλλά και εμένα με έκοψε 20 μισθούς. Σωστά. 20 μισθούς με έκοψε. Άμα πεθάνω δεν έχω λεφτά για την κηδεία μου δεν τρέπονται. Έλα βρε, μη λες τέτοια πρωί-πρωί. Έχει κατάσταση τον Έλληνα πολίτη. Πρωί-πρωί. Μη λες τέτοια. Σε φιλώ και σ' αγαπώ. Άμα είπα, άμα. Γεια σου Παυλάρα μου! Άμα. Σε χαιρετώ, μπιζί πάω! Φιλιά, γεια σου Παυλάρα μου! Πάω και ξέρω ψωμί! Γεια σου Παυλάρα μου! Πάμε! Γεια σας! Καλημέρα! Άρε Παύλη! Άρε Παύλη! Γιώργο! Καθάρισε λαιμό έτσι, πάμε! Είχε καιρό να μας μα είδες τον άφησε και παραπάνω γιατί ενώ γίνεται σφαγή αν γίνεται, άμα δεις τα λαμπιόνια, αλλά δεν θέλω να σας πω εγώ. Καταρχήν κατηγορώ τον κύριο Σαββίδη γιατί πήγε εκεί στο ΚΑΣ, έδειξε λεφτά ώστε η υπόθεση να γίνει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και οι βαθμοί πεμένουν, παραμένουν 7 και δεν είναι 14. Ναι. Το πάνε το πρωί στο τοπικό, στο κρατικό κανάλι. Έτσι, Ναι, ναι, ναι. Ναι, μάλιστα. Κρίμα. 7 βαθμοί τώρα διαφορά. Δεν είναι 14. Κατηγορώ πάλι την ΕΠΟ, την Ομοσπονδία Χάντμπολ, που δεν άκουσε τον κύριο Αβγενάκη. Πα! Playmobil. Να στρέψει στο Χάντμπολ πρωταθλήτρια ανδρών την ΑΕΚ. Ναι. Και στο Χάντμπολ γυναικό τον ΠΑΟΚ. Τα είπαμε στην αρχή, είπε, ψήφισε, μόνο πάω ψήφισε ότι δεν θέλω. 14-1 με το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. 14-1 η ψήφη. Καταλαβαίνεις δηλαδή ο άνθρωπος το τι μίσος έχει για αυτή την ομάδα τη δικιά μας. Όπως το είπες. Μίσος. Ακριβώς. Αυτό. Να γίνουν τα παιχνίδια μεταξύ λέει ΑΕΚ Ολυμπιακού στο Χατμούν. Και ΠΑΟΚ Ιωνικού στο γυναικών. Και από εκεί να στεφθεί πρωταθλήτρια η ομάδα. Στο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού ΑΕΚ, στο Γαδμούν είχε κερδίσει ΑΕΚ. Και αντίστροφα γίνεται και στο γυναικών. Δηλαδή δεν παίζεται. Και πρωτοσέλιδο εδώ στο Φιλάδα Αθήνα, βρωμιά, ναι, ναι. Βρωμιά στο Χάντμπολ. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Τα πάμε. Τα πάμε, Γιώργο μου, ναι.
Έτσι είναι ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Συνεχίζουμε. Όσο χθες, περιμένω στις ειδήσεις, έκανα συνέχεια ζάπικ, όταν ήταν η ώρα των ειδήσεων, η αζαχάρωτη Σοστάρ γύρισε και είπε... Εγώ αυτή δεν μπορεί να τη δω γιατί είμαι διαβητικός, απαγορεύεται. Είπε... Ναι, ναι. Για την επέτειο... Σφαγή των ποντίων, μετά ανέφερε για τα... Καταρχήν ξεκίνησε τα τραπέζια στις καφετέρειες, στα εστιατόρια, όχι στο τρένο, όχι έτσι. Ναι. 9 παρά 20. Ενώ τι ώρα αρχίζει το δελτίο, 8, αυτό. 8 παρά 10. 7,5. 8 παρά 10. Μάλιστα. Τέλεια. 7,5 κάπου εκεί γύρω. Τέλεια, 8 παρά τέλεια, 4. Τέλεια. Δεν τρέπεται. Ενώ ο χοντρούλης μας είχε ολόκληρη... Ναι, ναι. Το δείξε. Ναι. Τα λέμε τα σίκα-σίκα για τη σκάφη-σκάφη. Ναι, μάλιστα. Το μόνο κανάλι, για σου λέω, έκανα, το μόνο κανάλι που ανέφερε ιδιωτικό ήταν το Μέγα. Δεν βάζει το δικό μας όπεν. Ναι. Το μόνο ήταν, είχε αφιέρωμα 12 το βράδυ για τη σφαγή. Μάλιστα. Και σήμερα το πρωί. Αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Έχουμε όνειρα, ναι, ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω σε αυτό το κράτος τίποτε, Κώστα μου. Είναι τόσο βρώμικοι, τόσο ελεηνοί, που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, γεια σου, επειδή Γιώργο, ο φίλος μου δεν είπε τα ψηφία του, βάλουν και αυτό συγκλήρωση. Γεια σου, Γιώργη, γεια. Πάμε, ναι. Και sorry που περιμένατε. Ναι. Όχι, όχι. Μην επιμένεις. Ναι. Θα μείνω μέσα. Ναι. Όσο βουβαλοχοντροϊός κυκλοφορεί έξω, εγώ θα μείνω μέσα. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κλείνουμε την πόρτα στο βουβαλοϊό και μένουμε μέσα όσο περισσότερο μπορούμε. Και κυρίως εσείς, διαιτητάδες, δικαστές και αντιφρονούντες, μένετε στο σπίτι και ακούστε προσεκτικά τι θα σας πω. Βόλτες σε κεντρικούς δρόμους, ψωμιά φούρνους, εξωγικά σε Χαλκιδική, με βλαβική προσοχή. Δεύτερον, όχι σφυρίγματα κατά της συμμορίας ή αποφάσεις που κατηγορούν άδικα τον κατασυρωήν αθώο. Θα μου πείτε δικαστές, Χρήστο μου, αυτό είναι δύσκολο. Όποιο πακιστανικό τηλέφωνο να σηκώσεις, να απαντήσεις από πίσω θα τον βρεις. Απαγωγές, εμπρισμοί, ξυλοδαρμοί και καράβια με σκόνη μαγική στην ημερήσια διάταξη. Τι να κάνουμε όμως, ρε παιδιά. Θυμηθείτε τη συνάδελφό σας στην υπόθεση με τη Λουκουμόσκονη. Την έκανε στην Αμερική για να σωθεί. Τρίτον, στο πρώτο απειλητικό τηλέφωνο, στον πρώτο εκρηκτικό μηχανισμό, μένουμε καταφύγιο και παίρνουμε το πρώτο περιπολικό. Μένουμε μέσα για να έχουμε όλη την υγειά μας. Εγώ σας το είπα και κρύβω τα ίχνη μου πολύ σχολαστικά. Μαγικός Κολομπάμπουε. Δεν έχω λόγια. Μαγικός Κολομπάμπουε. Αποθεώνεσαι, φίλε. Θα το κάνω σποτ. Να το ξέρεις. Κάτσε να γράψω ώρα. Περίμενε. 8 και 53. Θα σε κάνω σποτ. Γεια σου, Χριστάρα. Πάμε, ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Είμαι Αντρέας στην Αμερική. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, φιλαράκο. Γεια σου, Βόλου. Και πριν από μισή ώρα άκουσα ότι η Ίντερ βρήκε, λέει, ένα 16-17 χρονών τον Μπότι κατά τον ναι. Τερματοφύλακας από, από τις υποδομές. Πού τους βρίσκουνε, ρε. Τους βρίσκουν. Πού τους βρίσκουνε. Σκάουτινγκ. Κάνουν σκάουτινγκ. Κάνουν σκάουτινγκ. Έχουν τις ομάδες, έχουν ανθρώπους που κοιτούν πριν γίνει ο άλλος, πριν φτάσει να γίνει φτασμένος. Αυτή είναι 150 χρόνια μπροστά, ρε. Έτσι γίνεται. Τώρα, ας πούμε, η Ίντερ παίρνει έναν από τον Παναθηναϊκό, έναν Βαγιανίδη, που έχει παίξει όλα 80 λεπτά στη Super League. Που δεν τον, δεν τον αυτό, έχει δει κανένας. Αυτό που είπα τον Μπότι, πού τους βρίσκουνε. Τι είναι αυτό, τέτοιο ταλέντα. Έχουν δίκτυο, έχουν δίκτυο. Αυτό, τώρα που αρχίσει το ποδόσφαιρο, θα δεις άλλο ποδόσφαιρο. Όπως ανοίξει ο πλανήτης τώρα, η Αμερική δεν άνοιξε ακόμα, η Νέα Υόρκη. Ναι.
θα αλλάξει ο χώρος, η εργασία θα αλλάξει. Θα δεις άλλες ποδοσφαιρικές. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν μπορεί να είναι τίποτα ίδιο. Όπως και η κοινωνία, η κοινωνία άλλαξε. Η κοινωνία άλλαξε. Αλλιώτικη, αλλιώτικη Αμερική θα γίνει εδώ, αλλιώτικη που θα πάω ακόμη στη δουλειά. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Και το ποδόσφαιρο, γιατί έτσι όπως απαιχτεί τώρα, είναι... Πίνα... Ναι. Το είδαμε και στη Γερμανία. Α, ναι, οι παίκτες είναι διαφορετικοί. Αλλιώς θα πάει ο κόσμος, οι ανθρώπους, οι ποδοσφαιριστές θα παίξουν, αλλιώς θα πάνε. Με κατάλαβες. Όπως και ο κόσμος θα πάει στη δουλειά αλλιώς. Αλλάζει ο κόσμος. Ναι. Μετά από την αρρώστια. Με κατάλαβες. Θα δεις διαφορετικό κόσμο. Διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Ο Κρέσπο έγινε καλά. Καλά είναι, απλά πρέπει να έρθει. Ο Κρέσπο. Καλά είναι, πρέπει να έρθει από την Ισπανία. Είναι στην Ισπανία. Αυτός ο Κρέσπος είναι που έλεγες για να μην το βάζουν τα παιδιά που είναι άσχημος. Όχι, έχω πει ότι ενώ είναι τόσο καλός ποδοσφαιριστής, ναι, δεν έχει γίνει ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο. Αυτό. Ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Αυτός. Όχι λόγω ασχήμιας, είναι αντιεμπορικός, δεν είναι τόσο προβεβλημένος, ενώ είναι τόσο κομβικός, τόσο σημαντικός. Όχι λόγω ασχήμιας. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, δεν είναι, εντάξει. 6 Ιουνίου αρχίζει. 6-7, ναι. 6-7. Με Ολυμπιακό Τούμπα. Είναι πάω Τούμπα. Με Γαύρο. Ναι. Έγινε. Είσαι πολύ ωραίος να τραγουδάζεις. Να σε καλά, Αντρέα μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Σας ακούμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή μου, είμαι ο Πασχάλης. Γεια σου ρε Πασχάλη. Λοιπόν, είχες μία διαμάχη χθες με τον Αντρέα από την Αμερική. Καμία διαμάχη. Διαφωνία, όχι διαμάχη. Μπράβο, ναι. Αν ο Ιβάν είναι Έλληνας ή όχι. Λοιπόν, έχω την πραγματικότητα, θα αρέσει, αν θα ήθελες να ακούσεις την αλήθεια, με αφήνεις και μιλάω. Αν όχι, με κλείνεις και κλείνω. Γιατί να... Πότε κλείσαμε κάποιον επειδή διαφωνήσαμε? Ναι, και γι' αυτό το λόγο πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, ακριβώς. Επικαλέστηκε χθες τον αδερφό σου ότι γεννήθηκε στη Γερμανία και είναι Έλληνας. Όντως είναι Έλληνας. Φυσικά. Επικαλέστηκε ότι ο Ιβάν μιλάει, ότι καταλαβαίνει και μιλάει ελληνικά. Και φυσικά. Εσύ δεν καθορίζει μια... Εγώ που μιλάω, ας πούμε, άπτεστα γερμανικά, είμαι Γερμανός. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Και εσύ καταλαβαίνεις και μιλάς γερμανικά, αλλά είσαι Έλληνας. Φυσικά. Λοιπόν, απλά ο Ιβάν είναι πόντιος. Είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Φυσικά. Και γι' αυτό έχει κάνει τόσο για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνει τα ελληνικά, τα μιλάει κιόλας, το δέχομαι, αλλά σαν έμπορας που παίρνει τα λεφτά του απόξω το συνάλλαγμα εδώ στην Ελλάδα μας και είναι επιχειρηματίας, του δώσαν την ελληνοποίηση. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να σου πω, είπες ότι γιατί δεν πήγε φαντάρος. Όντως είναι πολύ μεγάλος. Δεν το είπα εγώ. Όντως είναι πολύ μεγάλος. Όχι, εσύ είπες ότι δεν πήγε γιατί είναι μεγάλος. Όντως είναι μεγάλος. Είπα και ότι δεν μπορούσε να πάει. Όταν έπρεπε να πάει δεν ήταν εδώ. Ζούσε έξω. Άντε, ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τα παιδιά του που είναι σε ηλικία να πάνε φαντάρι, πήγαν φαντάρι. Δεν το ξέρω. Και ο Νίκος και ο Γιώργος. Δεν το ξέρω. Σαν ελληνική οικογένεια δεν θα έπρεπε τα παιδιά του να πάνε φαντάρι? Ό,τι ισχύει για όλες τις οικογένειες των Παλινοστούντων θα ισχύει και εκεί. Εγώ ξέρω από τα νύψια μου που είναι στη Γερμανία, γεννηθήκανε, ο ένας γεννήθηκε στη Γερμανία, ο άλλος όπως και εσύ γεννήθηκε στην Ελλάδα και οι δύο ήρθανε και υπηρετήσαν κανονικά την πατρίδα. Ναι, κάνανε εξάμηνο, πόσο κάνουν τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Όχι, τότε ήταν 18. Όταν εγώ έκανα φαντάρος, τα παιδιά από το εξωτερικό είχαν άλλοι. Δεν κάνανε όπως εμείς 18 μήνο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, υπηρετήσανε και οι δύο υπηρετήσανε. Και έχω την απορία, εφόσον είναι Ελληνάρας. Και μπράβο του που φέρνει τα λεφτά του, είπαμε εδώ πέρα. Και κάνει επιχειρήσεις. Δεν τον κάνει αυτό Έλληνα, Πασχάλη. Ναι. Δεν τον κάνουν τα λεφτά που φέρνει Έλληνα. Άλλα πράγματα είναι που τον κάνουν Έλληνα. Ναι, έτσι. εκεί αναρωτιέμαι, παλικάρι μου, εφόσον αισθάνεται τόσο Έλληνας, γιατί να μην στείλει τα παιδιά του να υπηρετήσουν την πατρίδα. Ναι. Γιατί πιθανόν να υπηρέτησαν εκεί που μεγάλωσαν. Άσχετα το ένα μετάλλο. Θα κάνουν δυο φορές φαντάρι, δηλαδή. Τα παιδιά του. Για να δείξω, τα παιδιά για του. Να δείξω ότι, ναι. Για να δείξω ότι είμαι Έλληνας, εντάξει, θα κάνω το κάτι το παραπάνω. Για να βουλώσω το στόμα του Πασχάλη,
το στόμα του οποιοδήποτε να πει ότι ο Ιβάν δεν είναι Έλληνας. Εγώ γιατί, θα το έκανα. Δηλαδή αυτό, κάτω... με αυτόν τον τρόπο έχει κάνει τόσα άλλα πράγματα που αποδεικνύει ότι είναι Έλληνας. Δεν χρειάζεται και αυτό, θέλω να σου πω εγώ. Και γιατί να βουλώσει έτσι. Για να μην λένε ρε παρέ, τι ρε να, φίλε, γιατί αυτή, εγώ που λέω αυτή τη στιγμή, γιατί να σου πάρω τηλέφωνο. Ρωτάω το εξής. Τα παιδιά ναι. που γεννιούνται στη Γερμανία, ας πούμε. Έτσι. Μπράβο. Δεν, ναι. είναι, δεν είναι Έλληνες. Έχω τέτοιες περιπτώσεις. Είναι ναι. Έλληνες. Και το Αντρέα το παιδί, το οποίο είναι 18 χρονών από την Αμερική, εγώ πιστεύω ότι αν ρωτήσει τον Αντρέα θα σου πει ότι το παλικάρι μου είναι Έλληνας. Άσχετα αν μπορεί να μην μιλάει ελληνικά. Εγώ θεωρώ ότι όλη η κουβέντα δεν υπάρχει ναι. λόγος να γίνεται. Αλήθεια στο λέω. Εντάξει, το ξέρω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αλλά, λόγος να γίνεται. Ξέρουμε, ο άνθρωπος αυτός, έτσι, εγώ ναι. στάθηκα στο θέμα της ομιλίας, το ότι δεν μιλάει ελληνικά, έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή είναι τραγικό να στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν άνθρωποι, μου έγραψε χθες μήνυμα ο Χρήστος Κολοβός στην Αυστραλία, άνθρωποι που κλαίνουν όταν βλέπουν τη σημαία, που πραγματικά νιώθουν Έλληνες, αλλά τα ελληνικά τους δεν είναι καλά γιατί μεγάλωσαν έξω, φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πληροφορώ ότι και δεν καθορίζει δηλαδή η γλώσσα, δεν καθορίζει το τι είσαι. Δηλαδή ας πούμε ο Πακιστανός ή ο Αλβανός ή ο Νορβηγός ή ο Ισλανδός που είναι στην Ελλάδα και μιλάει άριστα τα ελληνικά. Αυτό τον κάνει Έλληνα. Το ξέρω και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό είναι 10 φορές πιο Έλληνες ακριβώς, από εμάς. Ακριβώς. Άρα η συμπεριφορά κάνει, η συμπεριφορά, οι πράξεις. Μπράβο. Όλα τα άλλα λοιπόν, είναι για να έχουμε να λέγαμε. Επειδή αυτή τη στιγμή ο Ιβάνος Σαββίδης, εντάξει, ο ηγέτης, που για μένα και για μένα είναι ηγέτης. Φυσικά, αυτό το αφισβητούν, δεν το αφισβητεί και οι αντίπαλοι. Το ξέρουν ότι έκανε πολλά πράγματα και κάνει. Αντίπαλος, εγώ δεν το λέω. Ναι, ναι, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά, έτσι. Έσωσε διάφορες επιχειρήσεις. Επειδή είμαι σε μια κρίσιμη θέση, εντάξει, και έχω ένα λαό από πίσω μου, για να βουλώσω το στόμα όλων. Δεν χρειάζεται να βουλώσει κανένα στόμα. Ποιος ρωτάει για να βουλώσει στόμα. Αυτό λέμε, Πασχάλη μου. Κατάλαβες. Οι πράξεις, φίλε. Η πράξη, ναι. το πόσο έχει βοηθήσει την Ελλάδα και τη Μακεδονία και με τους φόρους που πληρώνει τα εκατομμύρια φόρων και με τις δουλειές που έδωσε ανθρώπους. Αλλά δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω ποιος ρωτάει για να πρέπει να απαντήσουμε. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμος που δεν είναι Έλληνες, που είναι επιχειρηματίες από οποιοδήποτε από τους μπακλατές ας πούμε, εντάξει, που έχουν ένα εργοστάσιο εδώ πέρα. Μιλάνε ελληνικά, καταλαβαίνουν ελληνικά, αλλά δεν είναι Έλληνες. Πασχάλη μου, εγώ ξέρω ότι ενώ όλοι φεύγουν, αυτός ήρθε, αδερφέ. Αυτό έχω να πω. Εντάξει, και θα έρθουν κι άλλοι. Ήρθε και βάζει. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Γεια σου, Πασχάλη. Να είσαι καλά. Πάμε. Ναι, γεια σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Αληθώς Ανέστη. Κωστή, 10 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό, να καθαρίσω λίγο το τηλέφωνο. Εντάξει. Σ' ακούμε, μια χαρά σ' ακούμε. Με την χλωρίνη λίγο γιατί... Πάμε, δεν θέλω κουβέντες. Πάμε. Όχι, δεν κάνω κουβέντες, απλώς λέω να καθαρίσω το τηλέφωνο γιατί... Πάμε. Μου γράφει άλλος εδώ τώρα. Αυτοί οι Ελληναράδες λέει που μας κυβερνάνε έχουν πάει φαντάρι. Αυτό θα κάτσουμε τώρα να πούμε αν έχει πάει φαντάρι, δηλαδή έλεος ρε παιδιά. Από αυτός που είναι στην Βουλή, να το βάλουμε στα 60 να πάει φαντάρος. Ούτε οι δεν πήγανε φαντάρι. Δεν μπαίνω καν. Όλοι δηλώσανε γιώτα 5. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Θα σου το μια φορά. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Μένιος, όταν θα βγαίνει και θα βλαστημάει και κάτω αυτούς, δεν θα λέει Πειραιά, θα λέει Δραπετσόνα. Η Δραπετσόνα είναι η έδρα του Γαύρου. Ναι. Από εκεί ξεκίνησαν. Η κανονική ομάδα ήταν ο Εθνικός. Ο μεγάλος Εθνικός. Έχω ακροατή που χρόνια μου λέει πήγαινε ρε Ιβάν και πάρε τον Εθνικό. Ναι. Πήρε και πάρε τον Εθνικό. Πήγαινε να παίζει τον Καραϊσκάκης. Βάλ' του και ασπρόμαυρα χρώματα έτσι να... Η μεγάλη ομάδα εκεί του Πειραιά είναι ο Εθνικός. Αυτοί επέτρεψαν να έρθει αυτή η άλλη ομάδα, η κόκκινη. Κατάλαβες. Και ο πρώτος πρόεδρος, πρόσεξε, ο πρώτος πρόεδρος αυτής της ομάδας, ξέρεις ποιος ήτανε, πώς λεγότανε. Για πες. Το ξέρεις. Όχι. Σοφιανίδης. Πρόσφυγγας. Τεμέτερον. Ναι, πρόσφυγγας ήταν. Από εκεί ήρθε και αυτός. Από που ήρθαμε κι εμείς. Βεβαίως. Υπέροχο. Για να ξέρουν τι μιλάνε αυτοί και τι λένε, κατάλαβες.
Αυτά για το μένιο ήταν, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα, αυτοί που βρίζουν, που πήρε η Χάρτιν το πρωτάθλημα. Με ακούς, Κωστή? Σ' ακούω, ναι. Ναι. Θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο. Αυτές που είναι ναι, μέσα, ναι, οι τέσσερις γραμμές, για να πάμε στο διάλειμμα. Έλα, Άκη μου, σ' ακούω. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που λένε να πάρουν τώρα στο Βόλι την Παρασκευή, αυτοί που έρχεται τώρα, θέλουν να πάρουν, ναι, το πρωτάθλημα στο Βόλι των ανδρών. Αυτοί που βρίζουν τη Χάρτινη, πρόσεξε, η άλλη Χάρτινη που πήρε χθες στο hardball. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε να κάνουμε. Αυτό είναι καλό για μας, εκείνο δεν είναι καλό για μας. Α, ό,τι θέλουμε εμείς παίρνουμε. Κατάλαβες, Κώστη, τι γίνεται? Απόλυτα. Τα δικά τους και τα δικά μας και αυτά δικά τους. Έτσι είχα μάθει τόσα χρόνια. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, Άκη, 14-1. Ναι. Το 14-1, ναι, φίλε. Δεν είπες όμως ο ένας, ποιος δεν ψήφισε. Ποιος δεν δέχτηκε να πάρει το τρόπαιο. Το είπαμε. Αυτή η ομάδα που το... Αυτή η ομάδα που την ψήφισαν 14. Απ' την αρχή είπαμε. Ότι μόνο πάω. Δηλαδή αυτός μόνο που έβαλε το... Ναι. Κωστή, αυτός δεν ψήφισε τον... Ο ΠΑΟΚ... Αυτό το είπα. Το είπα. Η μία ομάδα που είχε... ψήφισε τον εαυτό του. Ακριβώς. Και 14 στα παγκόσμια, στα παγκόσμια δρόμενα τώρα με αυτή την κατάσταση, δεν νομίζω άλλη ομάδα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα να ψηφίζει εις βάρος της. Απλά και μόνο για να μείνει πιστή στις αρχές της και σε αυτά τα οποία πρεσβεύει. Μπράβο. Δεν υπάρχει. Και είναι τελευταίο για να μην κρατάω. Είναι σφαλιάρα στο πρόσωπό τους, φίλε. Έτσι. Απλά. Και άλλες σφαλιάρες έχουν φάει. Όταν ο Ιβάν πήγε, παρακαλούσε αυτό το κράτος εδώ πέρα, το κράτος, πρόσεξε, όχι την Ελλάδα, το κράτος αυτοί που κυβερνούσαν και κυβερνούν ακόμα, παρακαλούσε να τους δώσει λεφτά, άλλοι πηγαίνουν να φάνε λεφτά από παίχτες. Πρόσεξε τώρα, μεγάλο πράγμα αυτό. Έγινε, Άκη, σε ευχαριστώ. Προσπαθούν να φάνε λεφτά από παίχτες. Η κυβέρνηση, το κράτος. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Μιγγέλ Κάστρο. Μιγγέλ Κάστρο. Καλώς το. Έλα, αδερφέ. Δεν ήθελα να σε πάρω πολύ, αλλά με αυτόν τον Πασχάλη που βγαίνει, τον Ολυμπιακάρη, δεν είναι Ολυμπιακάρη. Okay. Έχει πολύ καιρό να βγει. Εγώ δεν κόβω, ακούω. Επειδή είναι πάντα ο λόγος του προκλητικός και ηρωνικός, πάντα για τον ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάω. Εντάξει, το ξέρουμε. Λοιπόν, να του πω λοιπόν ότι αν πάει σήμερα να πιάσει τις μαμάδες όλες που έχουν αγόρια γύρω στα 16 εδώ στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στην Ελλάδα, και τις ρωτήσει, ξέρεις, να πουν όλες. Εγώ το παιδί μου δεν θέλω να πάει φαντάρος. Άρα λοιπόν να μην μας λέει παραμύθια ο κ. Πασχάλης. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία. Λέει, όχι, μ' αρέσει, λέει. Δώσε απάντηση. Τι απάντηση, ποιος ρωτάει, δεν κατάλαβα. Να βουλώσει, τι στόματα να βουλώσει. Είμαι περίπου στους 21 μήνες στο ελληνικό στρατό. Εντάξει, δυστυχώς η νέα γενιά έχει αλλάξει. Δυστυχώς και εμένα δεν μου άρεσε. Εντάξει, και έχει γίνει ο στρατός μισθοφορικός. Και να απαντήσω και σε αυτό που λες τώρα, το απαντάω στον κύριο Πασχάλη. Εγώ μου μιλάω από τα κάστρα και άμα θέλει μπορούμε να βγούμε στο ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος για μένα, αλλά ποιος το λέει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όλοι λέει, Πασχάλη, απάντα, τι να απαντήσω. Τι να απαντήσω, σε παρακαλώ. Ενδιαφέρει καθόλου ούτε καν, ούτε καν. Βούλωσε στόμα, τι να βουλώσω, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα. Πασχάλη, δηλαδή, που μπορούν να πούν για το Σαββίδι. Καμία απάντηση. Γι' αυτό είπα. Τίποτα. Τελείωσε. Οσοι παρόν, σαν να μην υπάρχουν για μας. Τελείωσε. Οπότε αυτές τις απορίες τους και θα πατήσουν για την πάρτι τους. Έτσι ακριβώς. Ας πάει να δει στο πανεπιστήμιο, την έδρα ποντιακής γλώσσας, την οποία την οφείλουμε στο Σαββίδι. Ας πάει, έτσι. Κώστα, ξέρεις ότι μιλάει άπτεστα στην αρχαία ελληνική, την ποντιακή. Ρε, και ελληνικά άπτεστα μιλάει, σου λέω τώρα, μην επιμένεις. Εντάξει, απλά δεν θέλει έτσι να βγει να μιλήσει ανοιχτά, γιατί με ένα λάθος που θα κάνει καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Μπράβο. Θα πέσουν να το φάνε. Έτσι. Γεια σου, Μιγγέλ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα. Να σε καλά, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον Στελάρα. Στελάρα μου, μήπως θες να περιμένεις να φύγουμε το διάλειμμα, να έχεις τον χρόνο σου, να είμαστε άνετοι. Πάνε στο διάλειμμα. Άντα, αγόρι μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε. Έλα, Στελάρα, και sorry που περίμενες. Και εσύ και οι άλλοι τρεις. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, σε ακούω. Εγώ, φίλε Κωστή, έχω μία άποψη. Εμείς οι Έλληνες που είμαστε εδώ και παλεύουμε με αυτές τις συνθήκες εδώ, εμείς αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο. Και αυτοί που είναι έξω την αγαπάνε. Αλλά αυτοί που δραστηριοποιούνται εδώ, και θα πω για τους Σαββίδη, οικονομικά όσοι έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα, έτσι δείχνει την αγάπη σου για την Ελλάδα. Το να είμαι έξω, να μην έχω καμιά δεκάρα εδώ, να έχω τα λεφτά μου σε ξένες τράπεζες για να το παίζω Έλληνας,
και να βγαίνουν και μερικοί και να λένε αυτοί είναι πιο Έλληνες από εμάς. Όχι, φίλε, δεν είναι πιο Έλληνες από εμάς. Όταν λέμε, δεν εννοούμε τους επιχειρηματίες που φεύγουν. Εννοούμε τους ομογενείς που είναι έξω, που ζουν, που έφυγαν επειδή εδώ πραγματικά δεν είχαν δουλειά, που έφυγαν σε δύσκολες συνθήκες. Αυτό εννοούμε. Όχι αυτούς που βάζουν ξένη σημαία στα καράβια τους ή που τα παίρνουν και φεύγουν. Ναι, δεν εννοούμε. Που δραστηριοποιούνται εδώ, γιατί και εμείς, άμα φεύγαμε, τι να το παίζουμε μετά, ότι ξέρεις κάτι, και εγώ την αγαπάω, αλλά είμαι έξω. Αυτούς που έχουν γεννηθεί έξω και είναι Έλληνες, ναι, τους ομογενείς, εκεί μιλάμε και λέμε ότι είναι πιο Έλληνες από εμάς, γιατί αγαπάνε την Ελλάδα, δεν μπορούν να είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Σίγουρα την επιθυμούν, τους λείπει κάτι. Αυτό. Είναι... Για αυτούς μιλάμε. Όχι για τους επιχειρηματίες, ναι, που στην πρώτη δυσκολία, αλλά... τα μαζέψαν και φύγανε και έχουν τις offshore εταιρείες και τις καταθέσεις στην Ελβετία. Στα 10 χρόνια να κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα. Όχι, βέβαια. Ότι την αγαπάνε πιο πολύ από εμάς που πληρώνουμε εδώ τα μαλλιά της κεφαλής μας. Έτσι. Απλά ξαναλέω, επειδή ήρθαν μηνύματα. Ποιος ρωτάει, η απάντηση είναι βέβαια αυτός ένα μηδέν. Ποιος με ρωτάει για να πρέπει να δώσω απάντηση. Να κάνει αυτό, λέει, για να βουλώσει το. Ποια στόματα να βουλώσει, δεν κατάλαβα. Το τι είναι, το έχει αποδείξει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο Ιβάν, έτσι. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία. Όλοι αυτοί που κυβερνήσαν τη χώρα και μερικοί από αυτούς έχουν πάει φαντάρι, γιατί όλοι δεν πήγανε γιούτα 5, έχουν αποδείξει από τις πράξεις τους πώς έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Δεν έχουμε να απαντήσουμε σε κανέναν τίποτα. Δεν, σε κανένα. Αυτό είναι να βάλουμε τον Ιβάν τώρα στα 60 του να πάει να κάνει φαντάρος. Δηλαδή, έλεος. Και το μήνυμα που σου στείλα. Σούστα για να τη διαβάσει εσύ, όχι για να τη διαβάσει τον κόσμο. Να τη διαβάσω εγώ. Εσύ, και στο τέλος να δεις το ύφος πώς απειλούν ανοιχτά τον Χρυσοχοίδη. Κανονικά, φίλε. Την είδα, τη διάβασα χθες. Τη διάβασα, Στέλιο μου. Απειλούν κανονικά, φίλε. Δεν έχουν κανέναν, φίλε, κανέναν ενδιασμό τώρα. Τι να λέμε. Λέμε τώρα. Κανέναν έλεγχο. Αλωνίζουν, αδερφέ μου. Ναι. Αλωνίζουν. Αυτή την ανακοίνωση, άμα την είχε βγάλει καμιά θύρα 4, τι? Τώρα θα την παίζαν όλες τις εφημερίδες, όλα τα κανάλια. Τι λέει τώρα. Οι εγκληματίες παοξίδες. Έτσι. Ναι. Αυτό θα ήταν ο τίτλος. Βγαίνουν και απειλούν, αυτοί είναι και τώρα ανάλογη, ναι, τελείωσε. Δεν πειράζει, αδερφέ. Ξέρουμε τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε. Έτσι. Έγινε, 20, έγινε στελάρα μου. Νέλα. Έγινε, φίλε. Τίποτα. Έγινε, λέμε, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, τι γίνεται. Λοιπόν, είσαι για τον φίλο... Ο Γιώργος είμαι. Έλα, Γιώργο. Από Καλαμαριά. Έλα, Γιώργο. Έλα. Ο παλιός ο αθλητήριος με τον μπλουζάκι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε μορφή. Για πες. Λοιπόν, για το φίλο που είπε αν ο Ιβάν είναι Ρώσος ή Έλληνας. Νομίζω ότι λοιπόν, κακώς συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, άφημε λίγο να πω μερικά πράγματα. Να πεις ό,τι θες, απλά νομίζω ότι είναι λάθος τελείως. Δηλαδή, μόνο και μπαίνουμε και το συζητάμε, είναι. Ναι, αλλά επειδή αυτοί το ξεκινήσανε, αυτοί από κάτω από τον Πειραιά. Αυτοί θέλουν να πούμε. Και οι οπαδοί τους το συνεχίζουν. Μα θέλουν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να συζητάμε τι. Το ότι έχει και την υπηκότητα τη Ρώση και το ξέρουμε. Δηλαδή, το ότι ο άνθρωπος μεγάλωσε εκεί, το γνωρίζουμε. Απλά θα πω ότι ο ένας. Απλά θα πω ότι ο ένας είναι με πακιστανικά τηλέφωνα, με πακιστανικές σημαίες στα καράβια του και δεν συμμαζεύεται. Και ο άλλος έχει δώσει εκατομμύρια στα νοσοκομεία για να χτίσει καινούργιες πτέρυγες. Το ποιος είναι Έλληνας, φαίνεται. Έτσι. Όταν θα πας λοιπόν στο ΑΧΕΠΑ, είτε εσύ, είτε οποιοδήποτε να νοσηλευτείς, άναψε ένα κερί σε αυτόν τον άνθρωπο, το Ρώσο. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιώργο μου, δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία, αλήθεια στο λέω. Δηλαδή εγώ αρνούμαι να μπω στη διαδικασία να αποδείξω τι. Εντάξει, αλλά βγήκε ο άνθρωπος αυτός και τα είπε να πούμε στη διαδικασία. Επειδή, στις ανακοινώσεις τους αυτοί γράφουν Ρώσος για να τον θίξουν, γιατί είναι ρατσιστικό, δεν αναφέρονται στην υπηκότητα. Θέλουν, επειδή τι θέλουν. Εγώ το ξέρω, μην το λέτε εμένα. Μπράβο, όχι, προσπαθώ να εξηγήσω σε κάποιον. Σε κάποιον θα το προηγούμενο να μα τι να εξηγήσει τώρα. Λέει να απαντήσει, τι να απαντήσει. Ποιος με ρωτάει, φίλε. Με ρωτάει ποιος για να το απαντήσω. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Να βουλώσει το. Τι να βουλώσει, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Να βουλώσει το μετά. Στα δικά του τα κανάλια, παίζουν τουρκικά. Αυτό. Το δικό του το κανάλι πήρε το κόκκινο ποτάμι, πέθανα. Αυτό ακριβώς, φίλε. Εχθές ημέρα της γενοκτονίας στον Ποντίο, λέω για να δω.
Μήπως έτσι ένας βρεθεί με τσίπα να πει ρε παιδιά σήμερα έτσι, επειδή είναι ιδιαίτερη ημέρα, ας κάνουμε μία φορά, μία μέρα μόνο. Ας δείξουμε λίγο ένα σεβασμό. Τίποτα φίλε, δεν υπάρχει. Εντάξει. Τι περιμένω, είμαι θεροβάμωνας. Κατά άλλα είναι Ρώσος. Τέλος πάντων, κανένα νέο για την ομάδα. Έλα, δεν σ' άκουσα. Λέω κανένα νέο για την ομάδα. Τίποτα. Προετοιμασία, ομαδικές προπονήσεις και έτοιμοι για να παίξουμε με το Γαύρο εδώ στην Τούμπα 6-7 του μηνός. Με Έλληνες διαιτητές, με ΒΑΡ, με Έλληνα μέσα στο ΒΑΡ και με την, με την ομάδα να τρέχει τώρα να κάνει μια υποτυπώδη προετοιμασία όσο μπορεί να γίνει. Ας πούμε μια προετοιμασία λίγων ημερών, θα δούμε άλλα. Εντάξει. Αυτό όμως με το κάστε τελικά τι γίνεται, κάτι άκουσα, μπαίνει ο Γαύρος σφήνα τελικά. Περίμενε αυτά, ας περιμένουμε. Ας περιμένουμε. Μάλιστα. Ας περιμένουμε. Είμαι σε όλα επιφυλακτικός. Έχω εμπιστοσύνη. Στο τέλος θα γίνει αυτό. Ρε, που και εγώ έχω εμπιστοσύνη. Στο τέλος. Και εγώ έχω εμπιστοσύνη. Θα λάμψει αλλά... αλήθεια αυτό. Όλα. Αυτό. Σε χαιρετώ Γιώργη. Να σε καλά. Γεια σου. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ναι. Γεια σας. Χριστός Ανέστη, Κωνσταντίνε. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς. Έλα φιλαρέτε. Έλα φίλε μου. Χθες δεν μιλήσαμε. Και επειδή έχει να κάνει με αυτό το που συζητάμε σήμερα, είναι μια συνέχεια. Για μένα έτσι κι αλλιώς ο Ανδρέας είναι παρορμητικός και εντάξει, είναι αυθεντικός σε αυτό που είναι. Τελείωσε. Το είπαμε χθες. Εγώ θεωρώ ότι έκανε λάθος. Είδες, συνέχεια δεν δίνω. Έτσι, τώρα, εμένα νομίζω... με ενδιαφέρει όμως. Ναι. Όποιος είναι πόντιος και τιμή σε όλους τους πόντιους ήρωες της εποχής, αλλά όποιος είναι πόντιος και μιλάει την ποντιακή γλώσσα, πραγματικά θέλω να ακουστεί κάτι που λέει «Ιδενή είστε ως ημίν, αν με νικόμενη μας αρετή, η νίκη εσχήνην φέρει». Η δε ήτα ανιτόμεθα ευδαιμονίαν. Αυτή η πρόταση που διάβασα είναι από το παππού το Σοκράτη. Ο οποίος ο Κράτης μιλούσε αυτή τη γλώσσα. Αυτή η γλώσσα είναι ελληνική και όχι ή αυτή που μιλάμε σήμερα. Για να ξέρουμε ποιος μιλάει την ελληνική γλώσσα. Μα είπα, δηλαδή. Η ποντιακή. Εγώ είμαι τριτοδεσμήτης. Έτσι. Λοιπόν. Και σπούδασα... γερμανική φιλολογία μεν, αλλά για να πω, εκεί ήταν η αρχαία και τα λοιπά. Η πιο κοντινή γλώσσα στην αρχαία ελληνική είναι η ποντιακή. Οι εγκλήσεις, οι πτώσεις, τα ρήματά της. Η κοινωνία έχει τον τρόπο να κρατάει πολύ περισσότερο αυτό που όταν μπαίνουν του κόσμου οι βάρβαροι σε εισαγωγικά και περνάνε, σου μετατρέπουν και σου αλλάζουν τα περισσότερα. Να μην πω αρκετά παραπάνω. Αλλά το βασικότερο, στην κλειστή κοινωνία μπορείς να ζήσεις πραγματικά αυτό που μιλάμε για την Ελλάδα, για το ελληνικό, σωστό, για το σωστό. Αυθεντικό ελληνικό. Και κάποια τέτοια μπορείς να τα δεις και στους Καλάς, οι οποίοι Καλάς τώρα χάνονται κι αυτοί, ναι. Γιατί μπήκανε μέσα στον τουρισμό, και σε άλλα μέρη που είναι κλειστές κοινωνίες. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν... Μιλάς για την Νότια Ιταλία? Όχι, και για την Νότια Ιταλία, εκεί δεν έχει... Βεβαίως, η Νότια Ιταλία είναι μια κλειστή κοινωνία. Τους έχουν από μακριά η Βόρεια Ιταλία, γιατί τους έχει για φτωχούς συγγενείς. Πάντως, αυτό που πραγματικά αξίζει, και θέλω να το καταλάβει ο κάθε ένας, από... πρέπει να το διδάξουμε στα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας δεν διδάσκονται τέτοια πράγματα. Είναι αστείο. Τα παιδιά μας διδάσκονται να μην ξέρουν, όχι να ξέρουν την ελληνική ιστορία, την ελληνική γλώσσα και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω λοιπόν πραγματικά μέσα από αυτό που θα πρέπει να ζούμε από τη χθεσινή μέρα, δεν είμαι πόντιος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο ελληνισμός ήταν... είναι και θα είναι ένας. Και πραγματικά δεν μπορούμε να διαχωριζόμαστε και βέβαια. Να βάζουμε τέτοιου είδους ταμπέλες. Και... δηλαδή είναι αστείο με την αλήθεια. Ούτε καν. Τα πες υπέροχα. Γεια σου φιλάρετε, ευχαριστώ. Πάμε, δύο γραμμές ακόμα μέχρι το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Και sorry που περιμένατε. Ναι, δεν πειράζει.
Χρήστος από Καστοριά. Γεια σου Χριστάρα, τι γίνεται? Τι? Καλώς στην Καστοριά, καλώς στην Καστοριά. Μια χαρά. Σήμερα η αφορμή που πήρα είναι ένας φίλος που είπε πριν ότι άκουσε στο κρατικό κανάλι για την υπόθεση του ΠΑΟΚ στο ΚΑΘ. Να. Έτσι. Και το κατά πόσο αυτοί κάνουν επιλεκτικά, κάνουν, ενημερώνουν τον κόσμο για κάποια πράγματα ή παίρνοντας τα πράγματα όπως τους βολεύουν. Ναι. Χωρίς έρευνα, χωρίς διασταύρωση, χωρίς τίποτα. Ναι. Αυτό το ίδιο το έπαθα εγώ χθες το βράδυ, το απόγευμα, βγαίνοντας για ψώνια με την οικογένεια, είμαι μέσα στο αμάξι και ακούω στην Έρα Σπόρ για τη λίστα του ΚΑΣ με τις υποθέσεις. Ναι. Και παθαίνω ένα ταράκουλο, το είπαν με τόσο βεβαιότητα και με ναι. Πάει από Σεπτέμβριο κλπ. Ναι. Το βράδυ ψάχνοντας από εδώ και από εκεί, πιστεύω και εσύ θα το έψαξες. Φυσικά. Ότι δεν έχει οριστεί πρόεδρος. Βλέπουμε την ενημέρωση του ΚΑΣ ότι εφόσον δεν έχουν οριστεί δικαστές, διαιτητές όπως τους λέει, δεν υπάρχει υπόθεση για να οριστεί. Ακριβώς. Όταν θα οριστούν θα πάρει ημερομηνία. Τι είπαν αυτοί όμως, πήραν τη μερική είδηση. Και είπανε, παιδιά, ναι. Δεν γίνεται τίποτα πριν τις 24 ναι. Αυγούστου. Με βεβαιότητα. Πανηγυρίζοντας κιόλας και δείχνοντας ότι ο σκοπός τους είναι αυτό. Στο να κόψουν από σένα βαθμούς, να πάρει ο ένας την πρώτη, ο άλλος ενδεχομένως τη δεύτερη θέση ή την τρίτη ή οτιδήποτε, χωρίς να τους νοιάζει αν στο τέλος δικαιωθείς. Γιατί έτσι. Αν δικαιωθείς το Σεπτέμβριο είναι δωροάδωρο. Το ότι θα λες εσύ χάρτινο θα σου λένε άλλα. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Και μάλιστα. Δείχνουν και μια ευαισθησία στην Έρα, συζητώντας για τα άλλα ρεπορτάζ, για την Ξάνθη και την περιφέρεια που άκουγα αργότερα, γιατί ο Πανετολικός που είναι ένα βαθμό πίσω από την Ξάνθη ψηφίζει λευκό και δεν λέει να αφαιρεθούν οι βαθμοί από την Ξάνθη. Δηλαδή αυτό του καίει, ας πούμε. Αυτό του καίει. Ενδιαφέρει πολύ, ναι. Η στάση τους όλα τα χρόνια, ένα ραδιόφωνο πρόσεξε. Το τι κάνει ένα ιδιωτικό ραδιόφωνο, φίλε, εκεί που υπάρχει ο επιχειρηματίας και πληρώνει. Είναι και, που, και εκεί βέβαια δεν είναι σωστό γιατί η διοντολογία λέει ότι πρέπει να είναι σωστός. Αλλά εκεί λες ότι πληρώνει ο ιδιώτης, ρε παιδί μου. Γουστάρω εγώ, είμαι ο Μαρινάκης, είμαι ο Αλαφούζος, πληρώνω το ραδιόφωνο και τους βάζω να λένε ό,τι γουστάρω, έτσι. Στο κρατικό όμως, που άμα πάρεις τον ωρό λογαριασμό της ΔΕΗ μέσα, πληρώνεις για την ΕΡΤ, έχεις την απέτηση καταρχήν να μην είναι 50 λεπτά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ και 5 λεπτά βγάλε. Και το Βοητσίδη ή βγάλε και το Μίνο. Γιώργο, τόσο κοστί δεν είναι. Ούτε έτσι, τόσο. Και το λέω και για τον Μπακλατζή. Έτσι, δεν το λέω μόνο για μας. Για να είμαι σωστός. Δηλαδή, για τον Μπακλατζή. Λοιπόν, πες μας, έχεις δύο λεπτά να μας πεις. Δηλαδή, πάρε τα αποφάγια. Δηλαδή, δύο λεπτά να μας πεις αφού σου πούμε πρώτα για τη Μύκονο, για το ποιος γιόρταζε εννοείται, και αυτά φίλε. Και σου φάμε και το μισό χρόνο. Εννοείται. Και φυσικά, οι ιδιοκτήτες του κράτους, οπαδοί των Αθηνέζων που λέω εγώ, θα σε βρίσουν και παντού και θα σε χλεβάσουν για το Μίνο και ότι θες ενημέρωση Μίνου, σαν πως εγώ θέλω το Μίνο. Όχι, εγώ δεν θέλω το Μίνο. Καθόλου συμπαθεί για μένα, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε τον Πάπη του Παπάζογλου, ούτε τον Χρήστο τον Κοντό, ούτε τον... που έχουν και ώρες στα μικρόφωνα για να περνάνε τη γραμμή του. Αυτό είναι υποκειμενικό το ότι αν αρέσει ή όχι, για να μπορεί ή δεν μπορεί. Εγώ λέω το εξής, ότι κάθε φορά, το βλέπουμε και στην Αθλή Κυριακή, σαν να είναι όλοι μαζί, ο ψωριάρης χωριά, πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή με ένα περιπεκτικό, με ένα ηρωνικό υφάκι. Και κριτική για ό,τι και να πει. Οτιδήποτε, ρε, οτιδήποτε. Και μένα υφάκι ο γραφικός του χωριού, δεν το λέω συγκεκριμένα για τον Μίνο, έτσι. Όχι, ότι εντάξει. Και αυτοί εκεί πάνω τώρα μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα, να πούμε, με τον ΠΑΟΚ. Και ένα αναγκαίο κακό, βάλε και αυτούς ένα πενταλεπτάκι, ένα έτσι, για να μην μπορούν να πούν ότι δεν ασχολούμαστε, έτσι. Ναι, αυτό νιώθω όλα τα χρόνια, φίλε. Και δεν έχει να κάνει πάμε, με, δεν έχει, το τονίζω, δεν έχει να κάνει με τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ από εδώ, έτσι. Ναι, δεν έχω, φυσικά. Τίποτα με τα παιδιά, δεν είναι δική τους επιλογή. Μου και στους άλλους που τους πληρώνω εγώ για να τους βλέπω εδώ και 23 χρόνια, την Νόβα. Είχε χθες τους πληρώνεις ακόμα, χρησιμοποίησες χρόνο. Ακόμα, δυστυχώς, τους πληρώνω ακόμα. Μάλιστα. Ενεστώτα, Ενεστώτα. Δεν θα τους πληρώνω, είμαι, το συμβόλαιό μου δεν μπορώ, δεν θέλω να τους πληρώσω και ρήτρα για να φύγω. Μάλιστα. Τι συμβόλαιο έχει κάνει, 50 ετίας? Όχι, είναι στην τριετία. Το έκανα λίγο πριν από τις κλοπές του 18. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Είχε χθες κάποια σεζόν του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και πάει στη σεζόν 10-11 και στο παιχνίδι με τον Άγιαξ δείχνει το πρώτο το 1-1 έξω και λέει μετά ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε μια πολύ δύσκολη βραδιά στην Τούμπα. Ναι. Το 3-3 του παρουσίασε δύσκολη βραδιά.
και από το δίλεπτο στα στιγμιότυπα απουσιάζει και του χαμένου πέναλτι, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή το αποκρύπτω, ούτε αναφέρεται κάπου, ας πούμε, στη ροή του λόγου ότι έχασε και ένα πέναλτι να ισοφαρίσει νωρίτερα ή έχασε κάποιες εσείς. Ναι. Πώς θα έκαναν το δικό τους ρεπορτάζ για δικές τους ομάδες και πώς παρουσιάζουν εσένα ότι σε απέκλεισε εύκολα με δυο ισοπαλίες βέβαια, 1-1 και 3-3, αλλά εντάξει, σε απέκλεισε εύκολα εσένα. Ναι. Έτσι είναι. Όσο για το φίλο να τον πω, ότι εγώ ξέρω αν πήγε ο Γιώργος και ο Νίκος Φαντάρος και θα του πω όταν θα μου πει και αυτός αν πήγε ο Μιλτιάδης ο Μαρινάκης Φαντάρος ή το μόνο που κάνει είναι να χτυπιέται στον άμος με τους διαφόρους του ρίτου. Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Φιλιά στην Καστοριά. Πάμε εδώ, μην καλείτε. Να πάμε διάλειμμα. Αυτές οι δύο που είναι μέσα οι γραμμές, για να μην περιμένετε. Ναι! Καλημέρα! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Τι μου κάνεις, Κωστή μου? Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είμαι ο Γιώργος ο Κουλεκαφιώτης. Α, καλώς τον Κουλεκαφιώτη! Καλώς τον! Δόξα τω Θεώ! Δόξα τω Θεώ! Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Σας ακούω. Λοιπόν, άκουσα προηγουμένως το παλικάρι αυτό το φιλάρι το που είπε αυτό το γνωμικό του Σοκράτη. Ναι. Και θα ήθελα να επιθυμίσω και εγώ σε αυτόν τον φίλο που δεν το γνωρίζει τον Πασχάλη πώς το λένε. Ότι υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία χιλιάδες ρίσεις που θα είναι καλό να τις διαβάζουμε κάπου κάπου. Έτσι ένας φιλόσοφος ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός, ο οποίος λεγόταν Φωκυλίδης, είχε πει το απλό. Κρύπτην αληθείς κρέσον ή εις το μέσον φέρειν. Που ναι. Θα πάει να πει ότι την αμάθειά μας θα είναι πολύ καλό να μην τη φανερώνουμε. Και εσύ κύριε Πασχάλη μου είσαι αμαθής και δεν πρέπει να βγαίνεις να μιλάς. Και να ξεδιαλύνουμε δύο πράγματα. Άλλο η υπηκότητα, άλλο η ηθαγένεια. Η υπηκότητα είναι όταν εγώ τώρα φύγω από εδώ και πάω στην Κίνα, γίνομαι υπήκος Κίνας. Θα γίνω ποτέ Κινέζος? Όχι βέβαια. Όχι φυσικά. Όχι βέβαια. Και εγώ που πήγα, και ο αδερφός μου, που, ο αδερφός μου γεννήθηκε κιόλας στη Γερμανία, και εγώ επειδή δεν πήγα σε σχολεία γερμανικά, μπορούσα να πάρω την ηθαγένεια. Αυτό είναι το δεύτερο. Το δεύτερο μέρος που θέλω να πω. Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο. Υπάρχει η λέξη ηθαγένεια, η οποία αποτελείται από το ηθείς, που θα πει αληθινός. Και το γένος. Και το, και το γένος. Ναι. Ο άνθρωπος που είναι γεννημένος στον τόπο του, που δεν αλλάζει. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες που είναι στην Αμερική, οι πέντε γενναίες, έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Φυσικά. Μπορεί να είναι Αμερικανοί υπήκοοι, αλλά είναι Έλληνες. Παίρνεις και την υπηκότητα. Το κάνουν για διάφορους λόγους. Άλλο την υπηκότητα την παίρνουν. Εδώ χιλιάδες τώρα, εδώ μέσα που μας έχουν έρθει, τους έδωσαν όλη την υπηκότητα. Οι ηθαγενείς Έλληνες δεν θα γίνουν ποτέ. Και επειδή ο φίλος αυτός γι' αυτό και πολλές φορές, συγγνώμη που σε διακόπτω, διαφωνούσε που λέγανε ο Ελληνοσέρβος προπονητής για τον Μπάγεβιτς. Όχι. Λοιπόν, είναι ελληνοποιημένος Σέρβος, έλεγα. Ακριβώς. Ελληνοσέρβος είναι αυτός που έχει. Ή ελληνόφωνος. Αυτό. Ελληνοσέρβος είναι αυτός που έχει τον έναν γονιό Έλληνα και τον άλλον Σέρβο. Έτσι. Ή τέλος πάντων κατά τη στοιχεία, αν ο Ελληνορώσος ή ο Ιταλοαμερικάνος κτλ. Έτσι. Ακριβώς. Και στα αρχαία χρόνια, Έλληνας ήταν πάντοτε αυτός που γεννιόταν από δύο γονείς που ήταν Έλληνες. Τέλος πάντων, αυτά έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Και θα ήθελα να πω και το φιλάρι. Το φιλάρι του είναι το παλικάρι αυτό που μου αρέσει που συζητάει. Πάρα πολύ ωραίος είναι. Ήρεμος πάντα. Ήθελα να του πω. Ήρεμος, ηρεμότατος. Το αρχαιότερο, η αρχαιότερη γραφή του κόσμου είναι το Ομήρου, η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Ναι. Εκεί χρησιμοποίησε περίπου 8.200 λέξεις ο Ομήρος. Πλούτος, φίλε. Πλούτος. Να ξέρουν όσοι μας ακούνε. Ότι από τις 8.200 τόσες λέξεις που χρησιμοποίησε ο Όμηρος, εμείς τις μιλάμε περίπου τις 7.500 ώρα, είτε απλές είτε σύνθετες. Ναι. Και να φέρω δύο παραδείγματα και να κλείσω και σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ας πούμε ότι το πλοίο στα αρχαία χρόνια του λέγανε ναύση. Ναι. Εμείς τώρα το λέμε πλοίο, το λέμε καράδι. Ναι, αλλά λέμε ναυτιφορία. Ναι, λέμε ναύαρχο. Λέμε ναυτικός. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, ας πούμε το ρήμα. Τότε λέγανε το ρήμα Αλέξιο που θα πει αποκλούω. Ναι. Τώρα, Αλεξίσφαιρος. Έτσι. Αλεξικέραυνο. Αλεξιβρόχιον. Ναι, ναι. Και τα λοιπά. Ναι. Αλεξίπτετο. Βεβαίως. Αυτό που προστατεύει. Και πάρα πολλές χιλιάδες λέξεις. Ακόμα και το Αλέξανδρος. Και το Αλέξανδρος από εκεί. Το ίδιο πράγμα. Αυτός προστατεύει τους άντρες. Είναι ο άνθρωπος που αποκρούει τους πάντες. Ο Αλέξανδρος. Ο άντρας που αποκρούει τους πάντες. Αυτά μόνο και σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ εγώ. Να σε καλά, Κουλικαφιώτη. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Όχι. Διάλειμμα.
Θυμίζω ότι κοντά μας είναι η Tenda Home, εκπληκτική τέντα πέργολα. Αυτός γνωρίζει, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, χρόνια. 4-30-011 ανατολικά, Καλαμαριά. 6-82-369 δυτικά, Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 92. Εκεί υπάρχει πλέον και το κατάστημα, υπάρχει πλέον εκκλησιακός χώρος για να δείτε ότι είναι η τέντα του μοναδική. Και από σήμερα καλωσορίζουμε και πάλι το φίλο μας, τον Κώστα Κιωσέ, τη νούμερο 1 εταιρεία για κλιματισμό, για κλίμα και θέρμανση, Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, 9-17-6-46. Νούμερο 1, Daikin, και όχι μόνο στον κλιματισμό, αυτός γνωρίζει, γι' αυτό και έχει περάσει κλιματιστικά από σπίτι μέχρι τεράστια εμπορικά κέντρα, μέχρι τεράστιους χώρους, τεράστια πολυκαταστήματα, γι' αυτό και είναι κορυφαίος, πέρα από αδερφός. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι την Κλιμάρτ στην παρέα μας, χορηγός δεύτερης ώρας. Διάλειμμα και επιστράφουμε! Εδώ είμαστε! Ζουμπου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Πάμε στις γραμμές για να μην περιμένετε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την εστίαση, με τα καφέ. Είπαμε ότι ανοίγουν τώρα, σε λίγες μέρες, νωρίτερα, στις 25 και όχι στη 1η Ιουνίου. Αλλά περιμένουμε να δούμε τον τρόπο, πώς θα βοηθηθούν, πώς θα δοθεί χώρος, πώς θα μπορέσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι. Έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης, ο εστιατόρας ή ο ιδιοκτήτης του καφέ. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει εκεί, από τους σερβιτόρους, από τους μπάρμεν, από τους φύλακες, από τους οδηγούς που πηγαίνουν, έτσι, τους προμηθευτές, καφέδες, ποτήρια, ξέρω εγώ, γλυκά, φαγητά, φρούτα, οδηγοί, τα πάντα. Είναι μια αλυσίδα ανθρώπων. Είναι μια αλυσίδα ανθρώπων. Και περιμένουμε, επειδή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και της πόλης μας, αλλά γενικά της Ελλάδας, και ο τουρισμός, να δούμε πώς. Ναι, θα υποδεχτούμε τους ξένους, αλλά με τι όρους, με τι προϋποθέσεις, με ποια ασφάλεια, για να μην κυλήσουμε πάλι σε νούμερα που δεν θέλαμε ποτέ να δούμε και δεν τα είδαμε. Ευτυχώς, γιατί κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας. Έτσι, πάμε τώρα. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Ναι! Καλημέρα σας! Ναι! Ναι! Καλησπέρα! Εγώ είμαι ο Ανδρέας από την Αμερική. Έλα, Ανδρέα! Έλα! Καλησπέρα! Έλα! Έλα, ήθελα να σας πω, με παρεξηγήσατε, με παρεξηγήσατε. Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Σαββίδης δεν είναι Έλληνας. Δεν μιλάει ελληνικά. Αυτό με πειράξε εμένα. Ο Σαββίδης πρόσεξε να ακούσουν και Έλληνες. Είναι Ρωσοπόντιος. Automatically, αυτομάτως είναι Έλληνας. Εμένα τρίξε που δεν μιλάει ελληνικά. Αυτό με πειράξε. Κύριε δισεκατομμυριούχος. Με καταλάβατε, κύριε Κώστα. Με κατάλαβες. Όλοι Ανδρέα, δεν μιλάει ελληνικά. Ανδρέα μου, εγώ έβαλα τελεία εχθές. Είπες πολλές φορές εχθές ότι δεν είναι Έλληνας. Δεν θα βγω τρελός. Είναι Ελληνάρας, αλλά δεν μιλάει ελληνικά. Χαίρομαι που το διορθώνεις. Ναι, όμως το είπα. Βεβαίως. Ναι, όχι, το διορθώνω. Δεν κατάλαβες λάθος. Όχι, δεν κατάλαβα πάρα πολύ. Ανδρέα μου, δεν θα βγω τρελός τώρα, δεν είμαι μόνο εγώ. Ήταν όλοι οι ακροατές άκουσαν τι είπες. Χαίρομαι που το λες τώρα έτσι όπως το λες και αυτό έχει σημασία. Βρε παιδιά, λάθος το καταλάβατε. Εντάξει, δεν μιλάει ελληνικά. Το καταλάβαμε όλοι το καταλάβαμε λάθος. Ο γιος μου δεν είναι Έλληνας, γιατί δεν μιλάει ελληνικά. Όχι βέβαια. Το κατάλαβες αυτό. Βέβαια. Δεν πάει έτσι. Δεν μιλάει ελληνικά. Ο γιος μου δεν είναι Έλληνας, ρε μάγκα. Δεν μιλάει ελληνικά. Γιατί, έγινε, Ανδρέα μου. Γιατί εκεί που μένει δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο. Ναι, το κατάλαβες. Να είσαι καλά. Είναι Ελληνάρας ο Ελληνάρας. Αυτό. Είναι Ελληνάρας είναι ο Ρωσοπόντιος. Είναι Ελληνάρας, αλλά δεν μιλάει ελληνικά. Έγινε, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά τι ακούμε και δεν μπορεί να είμαι εγώ τρελός, ο γραφικός υπόθεσης. Πάμε. Ναι, αλλά χαίρομαι, αφού το κατάλαβε, ναι. Έλα, φίλε μου. Καλώς το παιδί. Ο Χρήστος από Χαλκίδα είμαι. Γεια σου, ρε Χρήστο. Τι γίνεται, ρε φίλε, στα τρελά νερά εκεί. Τι παίζει. Εξακολουθούν τα ίδια τρελά. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες, ρε φίλε. Για το συγκεκριμένο προηγούμενο κύριο δεν θέλω να τον σχολιάσω. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα αναφερθώ. Μα δεν υπάρχει λόγος. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συγγνώμη. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει, θα πω κάτι, αλλά άμα διαφωνείς, άμα θες με κλείνεις. Καταρχήν, αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό είναι πολύ βαρύ που είπε. Δείχνεις
δείχνεις ότι ξεκινάς προκατηλημένος. Πότε έκλεισα κάποιον ίσα ίσα ότι οι ακροατές μου μου λένε πώς αντέχεις και δεν κλείνεις τον τάδε, ας πούμε. Εγώ, είναι πολύ εύκολο, παιδιά. Τώρα που δεν υπάρχει γολύπτης, με ένα κουμπάκι, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι, είναι ανθέρα από μέρους μου. Συζητάω, ακούω, διαφωνώ. Μπορεί πολλές φορές να θέλω να σπάσω την κονσόλα, φίλε. Να διαφωνήσουμε στα θέματα προπονητή, τακτική, επιμέρους. Αλλά αυτό είναι πολύ χοντρό. Δεν υπάρχει λόγος. Ξαναλέω. Αλλά το ξεπερνάω. Δώσε απαντήσει, λέει. Πού να δώσει απαντήσει, γιατί να δώσει απαντήσει, σε ποιον. Ποιο το ρωτάει, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Κακώ κάνουμε και το σημείο, μη ρίχνουμε νεράκι στο μήλο του. Δεν υπάρχει λόγο. Μη το ρίχνουμε. Μην ξεχνάμε, εγώ το έχω ξαναμπεί και πάλι. Η μοναδική ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένο κελί στον Κορυδαλό, εγώ είμαι από την Αθήνα χρόνια, μεγαλωμένος από μάνα και πατέρα και παππούδες. Όχι κελί, πτέρυγα, φίλε. Ακριβώς. Λοιπόν, και τη γλίτωσε ο Κόκκελης λόγω ο Μέρκελ. Ναι. Έτσι, θα ήταν ο τρίτος κατά σειρά. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει τέτοιο προηγούμενο. Καμία και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και στα χρονικά. Δεν νομίζω. Ότι θα υπάρξει. Δύσκολα, φίλε. Έχει ανεβεί πολύ ο πύχης. δεν τρέφω μεγάλες ελπίδες για την εκδίκαση. Σου μιλάω ειλικρινά τη γνώμη μου. Είμαι μαζεμένος εγώ. Δεν διαφωνώ. Είμαι επιφυλακτικός και τηρώ μια στάση αναμονής. Δεν ξέρω. Τι, δηλαδή, το πήγανε για τον Αύγουστο τώρα. Συγγνώμη που σε ρωτάω. Δεν έχω ενημερωθεί. Άκουσε. Βγήκε μια φημολογία. Ότι πριν τις 24 δεν δικάζει τίποτα το ΚΑΣ. Δεν ισχύει αυτό όσο το ψάξα χθες. Ναι. Διότι πρέπει να οριστεί πρόεδρος για την περίπτωση που κάτι εκδικαστεί νωρίτερα. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, και εγώ νομικός δεν είμαι, παιδιά, και δεν θέλω να το παίξω και μυαλοπόλης. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ισχύει αυτό ότι πριν τις 24 δεν δικάζουν το οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ελλάδα. Έτσι. Είμαι επιφυλακτικός όμως, για το ξαναλέω, δεν είναι το αντικείμενό μου, δεν γνωρίζω νομικά, δεν γνωρίζω διαδικασίες, οπότε είμαι επιφυλακτικός σε αυτά τα θέματα, ρε παιδιά, τι να σας πω. Εγώ γενικότερα είμαι επιφυλακτικός για την εξέλιξη της υποθέσεως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για την υπόθεση στο ΚΑΣ, για ένα πράγμα είμαι βέβαιος. Ναι. Σε περίπτωση που μπουν στη διαδικασία να δικάσουν, μπουν στην ουσία του πράγματος, τότε θα λάμψει η αλήθεια και η αλήθεια λέει δεν υπάρχει καμία πολυδιοκτησία. Και να βγει σωστός και αληθινός. Αυτό θα γίνει. Αυτό όμως που θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Όταν μιλάς πολλές φορές διαφωνώ σε αυτό που έχεις πει, ότι εμείς δεν θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Έχω μια προσωπική άποψη λίγο πολύ διαφορετική από αυτή. Ναι. Με τους ανθρώπους οι οποίοι μιλούν αυτή τη γλώσσα, μόνο έτσι θα μπορέσεις να βγάλεις άκρη και να επιβιώσεις. Ναι. Και να τους σκεπάσεις. Να βγεις από πάνω δηλαδή εσύ. Ό,τι άλλο και να μεταχειριστείς, δεν πρόκειται. Δεν θα είμαστε πάντα με το παράπονο ότι έχουμε δίκιο, ότι είμαστε αδικημένοι, ότι. Και τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Υπάρχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ο λογισμός σου είναι σωστός. Έτσι και έχει λογική. Πρόσεξε. Εγώ λέω, να μην γίνουμε σαν αυτούς. Δηλαδή, να μην γίνουμε βρώμικοι. Να μην είμαστε απατεώνες. Να μην εκμαυλήσουμε τα πάντα. Να μην κυλιστούμε στο βούρκο. Να μην γίνουμε σάπιοι, να μην προδώσουμε τις αρχές μας. Λέω όμως κάτι το οποίο το λέει και ο φίλος μας ο Γκόραν. Πρέπει όμως να σκεφτούμε σαν αυτούς. Να λειτουργούμε με το σκεπτικό το δικό τους. Όχι να γίνουμε σαν αυτούς. Όχι να γίνουμε από το σκεπτικό τους. Όχι να γίνω σαν αυτούς, γιατί αυτό θέλουν κιόλας. Και θα σε δείξει με το δάχτυλο, γιατί ορίστε. Και εσύ είσαι βρώμικος. Το αποπειράθηκαν πολλές φορές. Ένα βήμα πριν από αυτούς. Πρέπει όμως να σκεφτώ. Όπως σκέφτονται αυτοί, αδερφέ. Με το σταυρό στο χέρι το έχουμε πει πολλές φορές. Άρα είναι λεπτή. Δεν ξέρω αν την καταλαβαίνεις τη διαφορά σε αυτό που λέω. Ότι δεν γίνομαι σαν αυτούς. Πρέπει όμως να λειτουργήσω, να μπω στο δικό τους σκεπτικό. Για να μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και υπάρχουν άνθρωποι στον ΠΑΟΚ να το κάνουν. Και σίγουρα θα υπάρχουν. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, δεν έχω καμία σχέση ούτε φυσικά, με Βόρεια Ελλάδα, υπάρχουν. Ούτε με Πόντο, ούτε. Φυσικά. Θα ήθελα πολύ έτσι, αλλά δεν έχω καμία σχέση. Καταγωγή μου είναι από Ήπειρο, μεγαλωμένος και γεννημένος στην Αθήνα. Και κάτι άλλο, αυτό που με πειράζει ιδιαίτερα όμως είναι όταν αναφέρεται συνέχεια οι Αθηναίοι και οι Αθηναίοι και οι Αθηναίοι. Δεν είναι όλοι οι Αθηναίοι έτσι. Αφήνω τους Αθηναίους παγκοτζίδες. Καταρχήν δεν είναι Αθηναίοι σε ένα τεράστιο ποσοστό. Ναι, έτσι, δηλαδή ας το πάρουμε από εκεί. Ναι, λοιπόν, και όμως υπάρχουν πολλοί κόσμος ο οποίος όχι σε χτυπάει στην πλάτη όπως λες και εσύ. Πολύ σωστά εσύ. Και λες ότι καλό παιδί που ήσουν τότε, όταν ήσουν απάνθρωπος. Τι συμπαθείς
τέταρτο-πέμπτο. Σαν κομπάρσο μου ήσουν εξαιρετικά συμπαθή. Σαν πρωταγωνιστή, σαν διεκδικητή και κατακτητή, ξαφνικά άλλαξε το ύφο του. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει κόσμο όμω ο οποίο πραγματικά συμπαθεί τον ΠΑΟΚ και α μην είναι παγκοτζίδε. Φυσικά. Το έχω πει πολλέ φορέ όταν κατεβαίνω κάτω, φίλε. Το νιώθω εγώ αυτό το πράγμα και στην Αργολίδα και στην Αχαΐα. Έτσι. Βέβαια και εκεί θα βρει και την άλλη άποψη. Έτσι. Εννοείται ότι. Σου είπα, από τότε άλλαξε αυτό. Αν υπήρχε ένα ποσοστό 80% συμπάθεια, από τη στιγμή που πήγε και του πήρε από την πίτα κομμάτι και μάλιστα καθαρά. Στα ίσια. Αυτούς δεν τον λογαριάζω καθόλου. Άλλαξε όλο το ύφος. Εγώ μιλάω ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σκεφτούν και να υγιώς και να, με επιχειρήματα να σου πούνε πέντε πράγματα. Ακριβώς. Και εκεί να κάνω διάλογο μαζί τους. Ακριβώς. Τώρα με τον άλλον τώρα δεν κάθομαι ούτε καν να ασχοληθώ. Όχι φίλε. Καθόλου. Δεν μπορώ. Δεν έχω και κουράγια και δεν έχω και καμία όρεξη. Για και τελειώνοντας, δεν θέλω να. Επειδή αρχίζουν να play-off, αλλά θέλω να πω και κάτι το οποίο. Έναν ενδιασμό που έχω και σχετικά με τον προπονητή. Έκφρασέ τον, έκφρασέ τον. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Τον έχω κι εγώ μαζί σου τον ενδιασμό. Δεν τον πιστεύω. Τον έχω. Όμως. Μακάρι να πάει καλά και θα είμαι μαζί του. Αυτό θέλω να σου πω. Ό,τι λέγαμε. Τον Γκέρκο, όπως έχεις πει και εσύ, τον ήθελα με τίποτα. Κανένας μας. Κανένας μας. Θυμάσαι τι λέγαμε. Αν είσαι παλιός ακροατής, έλεγα τότε. Στο ξεκίνημα που ήρθε και τον βρίζαμε όλοι. Ακριβώς. Έλεγα. Γύρισε το, δείξε μας πράγματα, πρώτη-πρώτη θα σε αποθεώσουμε, θα αναγνωρίσουμε, δεν έχουμε ούτε προσωπικά κολλήματα, ούτε είναι η φιλία μας, ξέρω εγώ, ή το κόμπλεξ μας ή οι αιμονές μας. Έκανες πράγματα για αυτό που αγαπάμε. Θα χειροκροτηθείς, πες μου, πότε άλλοτε έχει ακούσει προπονητής το όνομά του τόσο έντονο όσο το άκουσε ο Λουτσέσκου. Ο κόσμος αναγνώρισε. Έτσι. Άρα, και αυτός εδώ τώρα. Επειδή δεν έχουμε προσωπικά κολλήματα, ούτε φτάνουμε ένα θειοτάδε που είναι φίλος μας ή ο Δίνα κτλ. Γύρισε το, δείξε πράγματα και πρώτη-πρώτη θα πούμε μπράβο σου. Όμως μέχρι τώρα δεν. Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έτσι λέω εγώ ρε παιδιά, έτσι. Χάρηκα, ακούστε μου. Γεια σου φιλαράκι μου. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κωστάκι, τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Καλά. Καλά. Ο Σώμας ο Πρεσβύτερος είναι. Ω, καλώς τον παπά! Καλώς τον. Τι γίνεται. Λοιπόν, τι γίνεται. Πάλι με στεναχώρησε ο Ανδρέας. Σήμερα τα έκανε ακόμα πιο μουσκεμα. Τέλος πάντων. Ξέρω τώρα τι θα μου πεις. Που είπε, γιατί. Ρωσοπόντιος. Η Ποντιακή, την οποία εγώ γαλουχήθηκα, είναι η μητρική μου γλώσσα και την μιλάω ακόμα, είναι η ιωνική διάλεκτος. Ακριβώς. Η πιο κοντινή στην Αργέλη. Οι Τούρκοι όλον τον ελληνισμό. Από τη Σμύρνη μέχρι και τον Κάφκασο μας λέγανε Γιουνάν, που σημαίνει Ίωνες. Καθαρή ελληνική φυλή. Στον Πόντο διατηρήσαμε επί 3.000 χρόνια και πλέον, γιατί η πρώτη μετάβαση στον Πόντο δεν είναι η αργοναυτική εκστρατεία. Είναι από τη μυθολογία επί Ηρακλή. Με τις Εσπερίδες και τα λοιπά. Ναι, σε εκείνα τα μέρη ήταν. Λοιπόν, είναι το 1800 π.Χ. Και αυτός ο λαός κατόρθωσε να φέρει την γλώσσα μέχρι και σήμερα. Και μας λέει δεν είναι ελληνικά. Δεν γνωρίζει την Ελλάδα, πες τον φίλο μας τον Ανδρέα. Δεν τη γνωρίζει. Και δεν γνωρίζει αυτός ελληνικά. Λυπάμαι, γιατί... Ποτέ μου δεν ήθελα να πικράνω ποτέ κανέναν. Όχι, δεν είναι. Κανέναν. Έχεις δίκιο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν ένας βγαίνει και με βρίζει κατάμουτρα ότι η Ποντιακή δεν είναι ελληνική διάλεκτος, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι με προσβάλλει. Έβαλα αυτό εχθές, μου το ζητάνε σήμερα, επιτακτικά και το ξαναβάζω. Ακούστε λίγο. Πριν ένα μήνα, εγώ είπα την Ποντιές, εμάς Ελλάδα αναμένει. Και εμείς θα έρχομαι στη Πόντη. Είμαι στο λίγο Περισσάν και είμαι σε Ορφανή. Ελλάδα, να μην θα έρχομαι. Ο σήμερον εμείς παρακαλούμε στην Πανάια να δει μας ο λίγο δύναμη και υπομονή. Εμένα αυτά, παιδιά, μου ακούγονται ελληνικότατα, θέλω να σας πω. Εγώ πάντως είναι απόλυτα η γλώσσα που μιλάω. Αυτό ακριβώς. Ακούστε λίγο.
Δηλαδή, παιδιά, αυτά είναι τόσο κοντά στην ελληνική. Έτσι. Εμάς η Ελλάδα μας αναμένει. Και εμείς θα έρθουμε. Τι να πούμε τώρα, δεν θέλω να μπω καν. Δεν θέλω να πω. Μπαμπά, σώμα, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε γερός, να σε γερός, να σε γερός. Μπούμε καν στη διαδικασία, το είπα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε ναι. Τι έχουν μάθει να παίρνουν αυτοί οι κοστοί τόσα χρόνια και δεν τους νοιάζει τίποτα. Χάρτινα, ψεύτικα. Κοστοί είπανε ότι εμείς παίρνουμε, λέει, τα πρωταβήματα στα δικαστήρια, αλλά τα παίρνουμε με σωστό τρόπο και όχι ίσως. Δηλαδή οι δικαστοί... Θέλω να μου πεις και ένα με τον Τωτό και ένα με Έλληνα, Ιταλό, Γερμανό και τα λοιπά και ένα με Παπαγάλο. Αυτοί όμως πάνω στον φατολογισμό τους, έτσι, δεν βλέπουν τίποτα. Ο άλλος ο χοντρός είπε ότι παίρνετε ένα προτάσμα, δεν είναι προτάσμα αυτό στα χαρτιά. Δηλαδή... Ούτε καν τον είπαν εκεί πέρα. 14-1 δεν ψήφισε. Μόνο ο Πάουκ δεν ψήφισε για αυτό το πράγμα. Κωστή, μην παίρνει τη διαδικασία να σου πω τι έγινε. Τον πήραν τηλέφωνο, έλα Κώστα. Οι άλλοι πήραν ρεσίνα έτσι και έτσι. Ναι, ναι. Το έβαλε καθώς και τελείως. Έγινε. Δεν πειράζει. Φανερώθηκε όμως πάλι πώς σκέφτονται. Και η ανάγκη που έχουν, επειδή το ξέρουν ότι έχουν πάρει αμέτρητα τέτοια, η ανάγκη που έχουν απέναντι στη ζυγαριά να βάλουν κάτι, η πρεμούρα του. Καταλάβατε, κατάλαβες Μανώλη. Θέλουν όλα να τα κάνουν το ίδιο. Να σου πω κάτι. Άντε και το πήραν το πρωτάθλημα. Εντάξει, το πήρανε. Ωραία, κάτσε και κάντε μόνοι σας. Πώς το λένε. Φιέστες. Φιέστες και πανηγύρια. Φιέστα, ναι. Φιέστα έτσι. Ωραία, μεταξύ σας. Αφού υποτίθεται δεν θα γίνεται να έχει κόσμο κτλ. Εκτός βέβαια, άμα βάλουν τον Καραπαπά και τους άλλους μαζί πάνω σε κανένα αγροτικό. Όχι, σαν την πρωτοψάλτη. Την πρωτοψάλτη, μπράβο, ναι. Και χτυπάνε κανένα ντέφι και χορεύουν, ξέρω εγώ. Γεια σου, Τσουκνίδα! Bye, bye, bye. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, ναι. Πάμε εδώ. Γεια σας. Εδώ, γεια σας. Ναι. Σας ακούμε. Πάμε εδώ. Έλα, Κωστή, εγώ. Έλα, γόρι μου, έλα, κλείνουμε. Τρεις έριξες, φίλε, τρεις με καροτίδα, τάκλι. Καλημέρα, Κωστή. Τα ρήφα δύο. Χαμηλώνω. Χαμηλώσε, Κωστάκι μου, σε παρακαλώ, για να κάνουμε δουλειά. Έτσι, έτσι. Έλα, επειδή άλλε έχει τα γραμμή, ρε δίλε, εγώ δεν το έχω με αυτά. λοιπόν, Κωστή, ο κύριο που βγαίνει, κύριο Αντρέα, δεν ξέρω πώ το λένε. Και έχει τι διαφωνίε σου και τι διεξηγεί καλύτερα, μην ξαναβγεί να μιλήσει για αυτό το θέμα. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει, φίλε. Όχι μόνο αυτό, αλλά προσπάθησε. Δηλαδή, ακούσαμε όλοι χθε. Τρει-τέσσερι φορέ. Χειρότερα τα έκανε που σου πει ο προηγούμενο, καλύτερα δεν τα έκανε. Τέλος πάντων. Και άλλο για τρίτη φορά μου φαίνεται να κάνει ακόμη χειρότερα. Γι' αυτό καλύτερα προστάτησε τον εσύ. Πάμε παρακάτω. Για την κομπαρξή, πήρα να πω την καλημέρα μου. Να πω καλό κουράγιο σε όλο τον κόσμο μετά την καραντίνα. Αυτό τώρα. Και πολλά φιλιά στον Καραγιάννη. Έτσι, από αυτό ξέρει αυτό. Γεια σου, Κωστάκη, φιλιά. Να είσαι γερό. Γεια σου, φιλιά. Φιλιά στην μπλε φιλή που και αυτή περνάει δύσκολα. Και αυτή περνάει δύσκολα. Θα φύγουμε στην ώρα μα σήμερα. Θυμίζω, Κλιμάρτ, χορηγός δεύτερης ώρας, υπέροχα πράγματα στον κλιματισμό, κλίμα και θέρμαση, αυτός γνωρίζει. Λοιπόν, καλύτερα από τον καθένα, Γραβιάς και Δελφών είναι το κατάστημα, Daikin και όχι μόνο, γι' αυτό και τόσα χρόνια είναι πρωτοπόρος. Η Κλιμάρτ, ο Κώστας ο Κιωσές, και το τηλέφωνο είναι για το κατάστημα το 917-646. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 36 χρόνια μπροστάρης, 36 χρόνια αυτή είναι η κορυφαία οικογένεια στην Τέντα, στην Πέργολα και στην Αντιρρημική Ζελατίνα και Καλαμαριά, 430-011 και στην Πολύχνη, στον εκθεσιακό χώρο Αγνώστου Στρατιώτη 92, όπως ανεβαίνει στον κεντρικό δρόμο και στην Καλκιδική και στην Πολύχνη, 682-369. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται φοβερό δίδυμο Μπατμανίδη, Κόλκα, Κόλκα, Μπατμανίδη. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, σε 107 και 4, στην παρέα σας, στον αθλητικό Λίμπερο. Και όταν σας καλούν, το λέτε. Τι ακούτε, πότε ακούτε, γιατί ακούτε, με μεγάλη έτσι, αγάπη για το ραδιόφωνο σας. Δεν διστάζετε σε καμία περίπτωση. Σας φιλώ γλυκά, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι στην εκπομπή. Ποιος αυτός, ένα 0. Bye, bye, bye.